Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 19 Απριλίου, και αμέσως τώρα ξεκινάει η μεσημβρινή ενημέρωσή σας εδώ στην τηλεόραση του Capital από το Top Story. Πάμε μαζί να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Στο κόκκινο η κατάσταση στα κρατικά νοσηλευτήρια. Σφίγγει ο κλειώσει γύρω από το σύστημα υγείας. Παράταση και όχι αυστηροποίηση των μέτρων, δηλώνει ο Υπουργός Υγείας στο αυριανό έκτακτο υπουργικό οι ανακοινώσεις. Άνοιξε το πρωί η πύλη εμβολιασμού για τις ηλικίες 51-52 με 16.000 διαθέσιμα εμβόλια. Μέσα σε μία ώρα κλείστηκαν 8.100 ραντεβού. Νέα κατηγοριοποίηση των χωρών, επηρεάζονται 5 χώρες. Ανοίγει τα αεροδρόμια της η Ελλάδα χωρίς καραντίνα είσοδος για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες 5 χώρες. Συνεδριάζει εκτάκτως αυτή την ώρα το Υπουργικό για τον εκλογικό νόμο με φώτο τη γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας για τα ονόματα των κομμάτων στα ψηφοδέλτια των επικείμενων βουλευτικών εκλογών. Τέλος στη συνεργασία ανασεολόγου με κυνηγού σου. Οι κρατικές εγγυήσεις στην ατζέντα της έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε αρχή με τους εμβολιασμούς. Σε προγραμματισμό ραντεβού για εμβολιασμό κατά της COVID-19 προχωρούν από σήμερα τα άτομα ηλικίες 51 και 52 ετών μόνο. Μας ενημερώνει η Χριστιανά Βερεσιέ. Καλό μεσημέρι, Χριστιανά. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από σήμερα στις 7.30 το πρωί μέχρι και αύριο 20 Απριλίου στις 8 το βράδυ, τα άτομα ηλικίας 51 και 52 ετών προχωρούν σε εμβολιασμό. Διατέθενται 16.000 ραντεβού σε όλες τις επαρχίες με τα διαθέσιμα διαδεδομένα εμβόλια. Την πρώτη ώρα που άνοιξε η πύλη έχουν διευθετηθεί 8.100 ραντεβού μέχρι στιγμής. Και μέχρι, να πούμε ότι μέχρι τις 17 Απριλίου έγιναν στο σύνολο 210.000 εμβολιασμοί, από τους οποίους οι 152 αφορούν τη χορήγηση της πρώτης δόσης και οι 57.000 αφορούν την χορήγηση και των δύο δόσεων. Ενώ, Χριστιανά, από σήμερα υπάρχει και νέα κατηγοριοποίηση χωρών, αλλάζουν κατηγορία 5 χώρες συγκεκριμένα. Μάλιστα, υπάρχει νέα κατηγοριοποίηση χωρών με βάση την επιδημιολογική εκτίμηση κινδύνου. Και οι χώρες πράσινης κατηγορίας είναι η Ισλανδία, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Σιγκαπούρη, η Σαουδική Αραβία και η Νότια Κορέα. Και από την πορτοκαλί κατηγορία η Πορτοκαλία, η Ιρλανδία και η Φιλανδία. Και να πούμε, Χριστιανά, πως τον απόϊχο, τον αρνητικό ρεκόρ των προηγούμενων ημερών, ο Υπουργός Υγείας απέφθινε για μία ακόμη φορά έκκληση προς το κοινό να τηρεί τα μέτρα. Μάλιστα, στο κρατικό ραδιόφωνο φιλοξενήθηκε το πρωί ο Υπουργός Υγείας. Απέφθινε έκκληση για ακόμη μία φορά. Μίλησε για το εμβολιαστικό πλάνο, ότι συνεχίζει κανονικά, και κάλεσε τον κόσμο να εμβολιάζεται όταν έρχεται η σειρά του, αφού είναι το κλειδί για έξοδο από την πανδημία. Παράλληλα, είπε ότι στο ερχόμενο Υπουργικό θα κλειδώσει η παράταση των υφιστάμενων μέτρων μέχρι τα μέσα Μαΐου τουλάχιστον, ενώ ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει εισήγηση για αυστηροποίηση των μέτρων. Είπε επίσης πως προς το παρόν το σύστημα υγείας αντέχει, υπάρχει μικρή αύξηση στις ΜΕΘ και περιμένουν να δουν αν και πότε θα σταθεροποιηθούν οι νοσηλίες, και ότι αναμένεται όλοι ότι κάπου σε υψηλά επίπεδα θα σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Επίσης σημείωσε πως δεν χρειάστηκε μέχρι στιγμής επιστράτευση γιατρών, ενώ υπάρχει συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Χριστιανά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο 99%, κυρίες και κύριοι, έχει φτάσει η πληρότητα στο νοσοκομείο αναφοράς. Στη τηλεφωνική γραμμή είναι η επιστημονική διευθύντρια του νοσοκομείου, Αμαλία Χατζηγιάννη. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Χατζηγιάννη. Καλό μεσημέρι. Στο κόκκινο, θα λέγαμε, το νοσοκομείο αναφοράς, με την πληρότητα να έχει φτάσει το 99%. Αυτό σε πόσους ασθενείς αποτυπώνεται, αυτός ο αριθμός αποτυπώνεται, κυρία Χατζηγιάννη? Το πρωί νοσηλεύαμε 74 ασθενείς, εκ των οποίων οι 6 στη μονάδα αυξημένης φροντίδας, δηλαδή είχαμε φτάσει στο 99% της πληρότητας του νοσοκομείου αναφοράς. Αυτή τη στιγμή, και ενώ μιλούμε, γίνονται κάποια εξιτήρια. Δόθηκαν 6 εξιτήρια σε ασθενείς μας, οι οποίοι βελτιώθηκαν και είναι σε θέση να πάνε στο σπίτι τους. Άρα μένουμε στους 68 ασθενείς. Ενώ κατά την πορεία της μέρας πιθανολογούνται ακόμη μερικά εξιτήρια. Δεν έχετε ακόμη ενημέρωση αν θα έχετε εισαγωγές. Είναι εισαγωγές σήμερα? Για εισαγωγές, να είστε σίγουροι ότι καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου σίγουρα θα υπάρχουν εισαγωγές. Με την άνοδο των επιδημιολογικών δείκτων στην κοινότητα σίγουρα θα προκύψουν εισαγωγές. Συνήθως, κυρία Χατζηγιάννη, πόσες εισαγωγές έχετε επί καθημερινής βάσεως?
μέσω όρο 10 με 12 εισαγωγές ημερησίως. Ναι. Mm-hmm. Ναι. Τώρα η κατάσταση. Ναι, αν παρόνδειχτη κάτι η χθεσινή ημέρα, είχαμε 11 εξιτήρια, 9 εισαγωγές. Μέσο όρο γύρω στις 10 εισαγωγές για να είμαι σωστή απέναντί σας. Ναι. Η κατάσταση των υπόλοιπων ασθενών ποια είναι που δεν είναι στη μονάδα αυξημένης φροντίδας? Εκτός των ασθενών που βρίσκονται στη μονάδα αυξημένης φροντίδας και αρκετοί ασθενείς που βρίσκονται σε απλές κλινικές COVID, νοσού βαριά, οπότε βρίσκονται υπό οξυγονοθεραπεία, σε πλήρη φαρμακευτική αγωγή. Απλά είναι πιο σταθεροί από αυτούς που βρίσκονται στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Με τι συμπτώματα έρχονται, κυρία Χατζηγιάννη, οι ασθενείς για εισαγωγή? Οι πλήστοι εξ αυτών παρουσιάζουν συμπτώματα βαριάς πνευμονίας, που είναι κυρίως το εμπύρετον, η δύσπνοια, βήχας και κάποιες φορές παρουσιάζουν εύκολη κόπωση, αδιαθεσία. Ενώ ούκο λίγες φορές μπορεί να παρουσιάζουν συμπτώματα από το γαστροεντερικό σύστημα, που είναι η εμέτη και οι διάρειες. Mm-hmm. Νοσηλεύεται και μία 26χρονη χωρίς υποκειμένα νοσήματα? Πολύ σωστά, ναι. Η κοπέλα βρίσκεται μαζί μας εδώ και λίγες μέρες. Mm-hmm. Είναι 26 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, η οποία νόσησε σοβαρά με τον κορονοϊό. Τώρα ευτυχώς και για αυτή και για την οικογένεια της είναι σταθεροποιημένη. Αλλά εδώ πρέπει όλοι να λάβουμε νήμα ότι ο ιός προσβάλλει οποιαδήποτε ηλικία, ναι, και μπορεί να προσβάλλει και με βαριά κλινική εικόνα. Γι' αυτό πρέπει όλοι να ευαισθητοποιηθούμε και να λάβουμε τα μέτρα μας, τόσο για μας όσο και για τους συνανθρώπους μας. Ναι. Έχετε ηλικιωμένους με ιστορικό εμβολιασμού ασθενείς εκεί που νοσηλεύονται, κυρία Χατζηγιάννη? Υπάρχουν ένα-δυο υπερήλικοι ασθενείς της τάξης της ηλικίας 82 και 86 ετών, αλλά δεν πρόλαβαν να εμβολιαστούν. Δεν πρόλαβαν ή δεν ήθελαν όταν εμβολιάζονταν οι ηλικίες τους? Δεν πρόλαβαν να εμβολιαστούν, έτσι τουλάχιστον αναφέρουν. Πιο παλιά όμως, το προηγούμενο μήνα, υπήρξαν ασθενείς που ήταν εμβολιασμένοι, απλά δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν την πρέπουσα ανοσία. Και νόσησαν και ποιότερα. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή δύναμη, κυρία Χατζηγιάννη. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στον καθηγητή, τον κύριο Πέτρο Καραγιάννη. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, κύριε Καραγιάννη. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και σε εσάς. Από το κακό στο χειρότερο πηγαίνει η κατάσταση. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι, κύριε Καραγιάννη. Οι σκληροί δείχτες είναι στο κόκκινο και ενώ τις εισαγωγές, τις νοσηλίες, στις ΜΕΘ και τους θανάτους, χαλαρώσεις δεν θα υπάρξουν, τουλάχιστον για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Η κυβέρνηση περιμένει τις δικές σας εισηγήσεις για να συζητήσει ενώπιον του Υπουργικού. Ποιες θα είναι αυτές οι εισηγήσεις, κύριε Καραγιάννη? Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω με τα βεβαιότητος, διότι ακόμα δεν έχουμε συνεδριάσει από αυτού μετά την χθεσινή ανακοίνωση από το Προεδρικό. Αύριο βράδυ φαντάζομαι θα θέσουμε διάφορα σενάρια κάτω για κάθε πιθανότητα, είτε να μην υπάρξουν χαλαρώσεις, δηλαδή να παραμείνουμε νοσέχοι, ή ανάλογα με την εικόνα και πώς θα διαμορφωθεί τις επόμενες ημέρες, να δούμε αν μπορεί να γίνει κάτι το οποίο να περιορίσει την εξάπλωση. Τι θα είναι αυτό, θα το αποφασίσουμε. Ναι. Δεν γνωρίζετε τι μπορεί να είναι αυτό για να αναχαιτιστεί η διασπόρα του ιού? Κοιτάξτε, κακά τα ψέματα, στις προηγούμενες δύο φορές που είχαμε εξάρσεις αυτού του τύπου είχαν μπει πολύ σοβαρά περιοριστικά μέτρα. Αυτή τη στιγμή θα ήταν ίσως πολύ δύσκολο να γίνει για πολλούς λόγους, τους οποίους δεν θέλω να αναφέρω αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν είμαι σίγουρος τι στοχευμένα περιοριστικά μέτρα θα μπορούσαν να μπουν, τα οποία θα πέδιδαν άμεσα όσον αφορά στην πτώση του αριθμού των κρουσμάτων. Ναι. Δηλαδή, επομένως, εκείνον που θέλω να τονίσω και το τονίζουμε εδώ και καιρό και φαίνεται ότι δεν έχει περάσει το μήνυμα,
είναι ότι τα πάντα εξαρτώνται από τη δική μας συμπεριφορά. Δηλαδή και περιοριστικά μέτρα να βάλουμε επιπλέον. Εάν η συμπεριφορά μας εξακολουθεί να είναι η ίδια, τότε πάλι δεν θα τα καταφέρουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ναι, τα περιοριστικά μέτρα δεν θα μας περιορίσουν όμως, κύριε Καραγιάννη. Εξαρτάται τι θα είναι αυτά. Αν είναι του τύπου να κλείσει πάλι η οικονομία, ναι, θα αποδώσουν, αλλά θα είναι και καταστροφικό για την οικονομία. Ναι. Βλέπουμε όμως ότι είμαστε σε οριακό σημείο όσον αφορά τα κρούσματα και τις νοσηλίες, πάνω από 800 τις τελευταίες μέρες. Ναι. Στους 271 οι νοσηλευόμενοι, 67 εξ αυτών είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Οι θάνατοι έχουν αυξηθεί, το ίδιο και το ποσοστό θετικότητας σε όλες πλέον τις επαρχίες. Τώρα τίθεται ένα θέμα, τι θα βάλουμε στη ζυγαριά, κύριε Καραγιάννη, αν είναι να σώσουμε το σύστημα υγείας και τους συνανθρώπους μας ή αν θα σώσουμε την οικονομία. Κοιτάξτε, είναι όλα αλληλένδετα. Επομένως, πρέπει να υπάρξει νυφαλιότητα και οι αποφάσεις να είναι τέτοιες που να αποδώσουν. Ποιες θα είναι αυτές οι αποφάσεις, θα πρέπει να αναμένουν. Ναι. Τώρα, επειδή ακούμε ότι μπορεί να επανέλθει, μελετάτε το ενδεχόμενο να επανέλθει από τις 9 η ώρα το βράδυ η απαγόρευση της κυκλοφορίας. Αυτό θεωρείτε ότι είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να αναχαιτήσει την μετάδοση του ιού? Κοιτάξτε, ο ιός είναι παντού. Δεν υπάρχει δραστηριότητα, δεν υπάρχει επιχείρηση, δεν υπάρχει οικογενειακών περιβάλλων, σχολική μονάδα και ούτω καθεξής που να μην έχουν εμπειρίες από κρούσματα των τελευταίων καιρών. Κλείνοντας η ώρα 7 το βράδυ, δεν θα περιορίσει τις μεταδόσεις που γίνονται στο ενδοοικογενειακό περιβάλλον, στο επαγγελματικό περιβάλλον, στα σχολεία και ούτω καθεξής. Επομένως, δεν είναι μόνο αυτόν έναν μέτρο το οποίο θα αποδώσει άμεσα και σε γρήγορο χρονικό διάστημα. Ναι. Υπάρχει το σκεπτικό τα σχολεία να μην ανοίξουν ξανά μετά τις διακοπές του Πάσχα, τουλάχιστον τα δημοτικά ή και τα γυμνάσια, κύριε Καραγιάννη? Δεν είναι κάτι το οποίο μας ζητήθηκε να τοποθετηθούμε. Ξέρω ότι είναι ένα από τα σενάρια που έχουν διαρρεύσει των τελευταίων καιρών. Ναι. Κατά πόσον αυτόν συζητείτε από τα αρμόδιων υπουργείων και τους φορείς, δεν γνωρίζω. Ναι. Οι χώροι εστίασης έχουν αποτελέσει εστία μόλυνσης από τη μέρα που επαναλειτουργήσαν? Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το προσδιορίσει κανείς. Παρατηρούνται αταξίες σε τέτοιους, όχι τόσο πολύ σε χώρους εστίασης, όσο σε καφετέριες και άλλα στέκια, τα οποία συχνάζουν ως επιτοπλίστων νεαροί. Mm-hmm. Οι οποίοι είναι και πιο ανέμελοι όσον αφορά τον ιό και δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι μπορεί να προσβληθούν και να νοσήσουν. Δεν τους νοιάζει για τους γυραιότερους. Ναι. Βάσει των στοιχείων, πού γίνεται η μεγαλύτερη μετάδοση, σε ποιους χώρους, κύριε Καραγιάννη? Κοιτάξτε, από τα στατιστικά που άκουσα χθες, έναν 20% των περιστατικών είναι σε σχολικές μονάδες, mm-hmm. συμπεριλαμβανομένων μαθητών, δασκάλων και καθηγητών. Ένα μεγάλο ποσοστό είναι ενδοοικογενειακές μεταδόσεις και όλα τα υπόλοιπα είναι ενδοεπαγγελματικά. Mm-hmm. Είτε αυτές είναι επιχειρήσεις, είτε είναι η αστυνομία, είτε είναι η εθνική φρουρά, είτε είναι. Επομένως, όπως είπα προηγουμένως, δεν υπάρχει δραστηριότητα η οποία να μην πληγεί. Mm-hmm. Ναι. Τώρα, σε 13 μέρες θα είναι Πάσχα. Αντιλαμβάνομαι ότι θα συζητήσετε και το θέμα αυτό για τυχόν χαλαρώσεις μέσα σε αυτή την περίοδο. Θα έχουμε κάποιες χαλαρώσεις? Θα εισηγηθείτε για τον αριθμό των ατόμων που θα μπορούν να συγκεντρωθούν σε ένα σπίτι για να γιορτάσουν? Γιατί, να ρωτήσω για τις εκκλησίες, νομίζω δεν υπάρχει ζήτημα, έτσι? Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο σε εσωτερικούς χώρους να υπάρξουν χαλαρώσεις. Επομένως, οποιοδήποτε χαλαρώσεις για εκκλησιαστικούς χώρους θα είναι mm-hmm. εκτός των εκκλησιών, στα προάβλια. Και εκεί επίσης δεν πρέπει να παρατηρηθεί κοσμοσυρροή. Ποιες θα είναι αυτές οι εισηγήσεις, διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή και θα δοθούν στο Υπουργείο.
Ναι, και ποιος ελέγχει βέβαια αυτές τις ρυθμίσεις, αν ο κόσμος κρατάει τις αποστάσεις του ή όχι, ακόμη και στον προαύλιο χώρο. Φυσικά, εδώ μιλάμε για κηδείες, ότι υπάρχουν περιορισμοί κτλ. Και ακούεις ότι μαζεύονται ένα σωρό κόσμο στα προαύλια. Ναι. Και όσο τα επιτηρεί, κανείς. Όσον αφορά τις οικογενειακές συναθρήσεις. Αυτόν δεν γνωρίζω αν θα υπάρξει αλλαγή στον αριθμό των ατόμων ακόμα. Mm-hmm. Ναι. Τώρα, να δούμε λίγο και τι γίνεται στο μέτωπο των εμβολιασμών, γιατί ο κόσμος είναι πρόθυμος να εμβολιαστεί, αλλά δεν φαίνεται να εμπιστεύεται το εμβόλιο της AstraZeneca, κύριε Καραγιάννη. Ποια είναι η εναλλακτική που έχουμε, αν συνεχίζουν να μένουν αδιάθετα τα εμβόλια της εταιρείας αυτής? Ευτυχώς δεν παραμένουν αδιάθετα εμβόλια. Mm. Ό,τι μην διατίθεται, υπάρχει πιο μεγάλη ζήτηση από νεαρότερες ομάδες, mm-hmm. και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κάποια από τα εμβόλια αυτά δίδονται και σε άτομα τα οποία το ζητούν και συγκεκριμένα ομάδες οι οποίες έρχονται σε επαφές λόγω της δουλειάς του, mm-hmm. με πολλαπλούς πολίτες. Ήδη γνωρίζω ότι έχουν γίνει εμβολιασμοί για υπαλλήλους των αεροδρομίων και των λιμανιών και αν υπάρξει πρόθεση και από άλλες ομάδες, τότε θα εμβολιαστούν και άλλοι οι οποίοι δεν ανήκουν κατ' επέκταση στις ηλικιακές ομάδες της πύλης δήλωσης πρόθεσης εμβολιασμού. Ναι. Τώρα, κάτι τελευταίο, κύριε Καραγιάννη. Οι εκπαιδευτικοί έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους, σε προαιρετική βεβαίως βάση, να εμβολιαστούν. Αυτό θα μπορούσε σαφέστατα να βοηθήσει την κατάσταση που υπάρχει στα σχολεία μας. Είναι κάτι που εσείς θα μπορούσατε να εισηγηθείτε ως επιστημονική ομάδα στο Υπουργείο Υγείας? Έχει ήδη γίνει η εισήγηση, ναι, και για άλλες ομάδες. Είναι θέμα τροχιοδρόμησης και εξασφάλισης περισσοτέρων εμβολίων. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραγιάννη. Καλό υπόλοιπο. Να είστε καλά. Να πάμε τώρα στην αναπληρώτρια διευθύντρια των φαρμακευτικών υπηρεσιών, Έλενα Παναγιωτοπούλου. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κυρία Παναγιωτοπούλου. Γεια σας. Λοιπόν, διατίθενται τελικά, όπως μας είπε ο κύριος Καραγιάννης, τα εμβόλια της AstraZeneca και το ζητάνε μικρότερες ηλικιακά ομάδες. Μακάρι, δεν έχω αυτή την πληροφόρηση ακόμη, αλλά μακάρι να διατίθονται, γιατί σίγουρα ο κόσμος πρέπει να εμβολιαστεί και μακάρι ο κόσμος να πηγαίνει να εμβολιαστεί και για τις μικρότερες ομάδες. Σίγουρα είναι σημαντικό να εμβολιαστούν, γιατί έτσι θα δημιουργηθεί η ασπίδα προστασίας του πληθυσμού. Πότε θα ξέρουμε τι θα γίνει με το εμβόλιο της Johnson & Johnson, αν θα ενταχθεί και για ποιες ηλικίες στο δικό μας εμβολιαστικό πλάνο? Κοιτάξτε, μέχρι την Παρασκευή να αναμένουμε να έχουμε κάποια ενημέρωση, οπότε ανάλογα με την ενημέρωση που θα έχουμε από την ίδια την εταιρεία, γιατί βασικά είναι η ίδια εταιρεία η οποία έχει αναστείλει τη χορήγηση, τότε και εμείς θα προβούμε ανάλογα. Αναμένονται από τον ΕΜΑ πιθανές νέες συστάσεις για το εμβόλιο της AstraZeneca? Κοιτάξτε, έχω συνεδρία τώρα, έχω διακόψει για να σας μιλήσω. Ναι, ό,τι έχουμε νεότερο θα σας ειδοποιήσουμε. Ναι, μάλιστα. Τώρα, άρα, να σας αφήσουμε τότε να πάτε στη συνεδρία σας. Δεν υπάρχει, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, οτιδήποτε νεότερο για να μπορείτε να μας μεταφέρετε, κυρία Παναγιωτοπούλου. Θα εκδώσουμε και δελτίο τύπου ανάλογα και θα ενημερωθούμε όλοι. Εντός της ημέρας θα γίνει αυτό? Όχι. Σιγά-σιγά. Μάλιστα, θα περιμένουμε. Μέχρι την Πέμπτη, οπότε έχουμε καιρό ακόμη. Έχουμε καιρό ακόμη. Κάτι τελευταίο. Αλλά μην ανησυχείτε, γιατί όλα είναι μια χαρά. Ναι. Απλά ρωτάνε οι τηλεθεατές για το εμβόλιο της Pfizer, αν έχει αυτό τις περισσότερες παρενέργειες. Κοιτάξτε, αναλογικά το εμβόλιο της Pfizer έχουν εμβολιαστεί περισσότεροι άνθρωποι στο εμβόλιο της Pfizer. Mm-hmm. Επομένως, αναλογικά, σίγουρα οι αναφορές που γίνονται στον αίμα είναι περισσότερες. Αλλά δεν σημαίνει ότι έχετε περισσότερες παρενέργειες. Ωραία. Λοιπόν, κυρία Παναγιωτοπούλου, θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Καλό σας υπόλοιπο.
Γεια σας, γεια σας. Να πάμε τώρα να δούμε τι συζητήθηκε, κύριε Σάκη, κύριε, στην τηλεδιάσκεψη που είχαν την Παρασκευή με τον Υπουργό της Παιδείας, ο ΕΛΜΕΚ και ο ΛΤΕΚ, για τα σοβαρά ζητήματα της παιδείας, βεβαίως, εν μέσω της πανδημίας. Καλό μεσημέρι, κύριε Πολυβίου. Καλό μεσημέρι, Στέφανε, σε εσένα και στους ακροατές. Ξεκαθάρισε το τοπίο όσον αφορά τις Παγκύπριες, κύριε Πολυβίου. Κοιτάξτε, όσον αφορά τις Παγκύπριες, ναι, ξεκινούμε από τις 4, ήδη έχει καθαριστεί. Mm-hmm. Εκείνο που υπολείπεται να ξεκαθαρίσει είναι το θέμα του πρωτοκόλλου που αφορά τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Mm-hmm. Μας είπε ο κύριος Υπουργός περίπου πού θα κινηθεί αυτό. Και αναμένουμε να το δούμε και γραπτό. Για παράδειγμα, σίγουρα τα παιδιά που θα είναι φορείς του ιού, ναι, θα καθίσουν σε εξετάσεις σε ειδικά κτίρια. Δεν μας είπε αν θα είναι σχολεία ή άλλα κτίρια, τα οποία και στην παρουσία μάλιστα νοσηλευτικού προσωπικού. Mm-hmm. Τα παιδιά που είναι φορείς, που είναι απλώς στενείς επαφές, θα πάνε στα σχολεία αλλά σε ειδικές αίθουσες, και αφού πρώτα κάνουν το τεστ και θα διαγωνιστούν εκεί, δεν θα έρθουν σε επαφή δηλαδή με τα άλλα παιδιά. Και γενικά, στα σχολεία τους θα γίνει αυτό, κύριε Πολυβίου, ή σε κάποιους άλλους χώρους, δηλαδή τα παιδιά που νοσούν. Που θα γίνουν οι εξετάσεις, ναι, θα ειδοποιηθούν ότι θα υπάρχουν ειδικές αίθουσες για αυτά τα παιδιά. Mm-hmm. Και όλα τα παιδιά θα έχουν να παρουσιάσουν τη βεβαίωση του τεστ για να μπορέσουν να παρακαθίσουν στις εξετάσεις. Ναι. Γιατί αυτά τα δεδομένα σε γενικές γραμμές. Αναμένουμε ότι σύντομα θα δούμε και έτοιμο των σχετικών πρωτόκολλων, και όταν λέω σύντομα εννοώ μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, όπως μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα και συγκεκριμένα μέχρι αύριο ή το αργότερο μεθαύριο θα ξεκαθαρίσουν οι ημερομηνίες και οι ύλοι για τις εξετάσεις τετραμήνων. Mm-hmm. Και μετά τις γιορτές του Πάσχα θα ανακοινωθούν και οι αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά των γυμνασίων. Μάλιστα. Μετά τις γιορτές του Πάσχα. Για τα παιδιά των γυμνασίων, ναι. Διότι εκεί έχουμε ακόμη μετά το Πάσχα 5 εβδομάδες, mm-hmm, οπότε αν υπάρχει περιθώριο, για να δούμε ανάλογα και με τις συνθήκες που θα επικρατούν, και ευχόμαστε και ελπίζουμε να μην συνεχιστεί αυτή η τραγική κατάσταση και να βοηθήσουν οι δύο εβδομάδες που τα παιδιά δεν θα έρθουν στο σχολείο. Και αυτό και έκκληση μας είναι και προς τα παιδιά και προς τους γονείς αυτές τις δύο εβδομάδες να περιοριστούν, να εφαρμόζουν τα μέτρα, ώστε να μπορέσουμε να επιστρέψουμε μετά τις γιορτές του Πάσχα στο σχολείο. Τώρα δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι αυτό που λέτε, κύριε Πολυβίου, να τα περιορίσεις τα παιδιά. Είναι για όλους δύσκολο, Στέφανη μου, το ξέρω, και για μας και για τα παιδιά και για τους γονείς. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε, να λαμβάνουμε τα μέτρα. Ήδη το Υπουργείο προσανατολίζεται ανάλογα με τις καταστάσεις που θα έχουμε μετά τις γιορτές του Πάσχα, να παρατείνει τις διακοπές του Πάσχα κατά μια εβδομάδα και να γίνεται κατοίκον εκπαίδευση στα παιδιά, ειδικά στα παιδιά του Λυκείου, όπου θα έχουν τις εξετάσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, για να μπορέσουμε να προφυλάξουμε όσο μπορούμε αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Έχετε κάποια στοιχεία, κάποιους αριθμούς για το πόσοι από τα σχολεία, είτε εκπαιδευτικοί είτε μαθητές, είναι κρούσματα και πόσοι είναι και στενές επαφές που είναι σε αυτοπεριορισμό? Οι στενές επαφές είναι μεγάλος ο αριθμός. Τα κρούσματα, για να καταλάβετε, τις τρεις τελευταίες μέρες της περασμένης εβδομάδας, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, έχουν γίνει 35.000 rapid test και υπήρχαν μόνο 80 κρούσματα από 112 σχολεία, που είναι ένα ποσοστό 0.22%. Αντιλαμβάνεστε σε σχέση με το 1.4 που είναι σε Πανκύπρια κλίμακα, είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Έχουμε όμως πάρα πολλές επαφές. Για παράδειγμα, τώρα πριν λίγο, πριν πω στην εκπομπή σας, με πήρε συναδέλφισσα από γυμνάσιο για να με ρωτήσει τι γίνεται και μου είπε ότι υπάρχουν στο σχολείο της 6 τμήματα,
όπου γίνεται κατοίκον εκπαίδευση λόγω των πολλών επαφών. Το ίδιο συμβαίνει και σε πολλά άλλα σχολεία, διότι αντιλαμβάνεστε ότι μέσα στην τάξη, αν παρουσιαστούν δύο κρούσματα, αυτόματα αυτό το πράγμα δεν μπορεί να ελεγχθεί εάν δεν γίνουν οι χειρατήσεις και παραμείνουν τα παιδιά που είναι στενές επαφές στο σπίτι. Δηλαδή αυτά τα έξι τμήματα έχουν κλείσει? Ναι, είναι στο σπίτι. Είναι στο σπίτι όλοι οι μαθητές. Ναι. Ναι. Mm-hmm. Τώρα, η εικόνα υπάρχει και σε άλλα σχολεία, είτε με λιγότερα τμήματα, είτε με περισσότερα, διότι η κατάσταση δυστυχώς είναι αυτή τη στιγμή τραγική. Ναι. Πείτε μου και κάτι άλλο, κύριε Πολυβίου. Άρχισαν να διανέμονται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που αναμένονταν για τον εξοπλισμό των σχολείων? Ναι, μας το ανέφερε την Παρασκευή ο κύριος Υπουργός ότι ξεκίνησε η διανομή των 3.555 ηλεκτρονικών υπολογιστών και ότι εντός των ημερών θα εγκριθεί και από το Υπουργικό η απόφαση που είχε ληφθεί από το Υπουργείο Παιδείας πριν 2 μήνες περίπου για να επιχορηγηθεί η αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών από συναδέλφους που χρησιμοποιούν τους δικούς τους υπολογιστές για την κατοίκον εκπαίδευση. Θα είναι 200 ευρώ και θα δικαιούνται οι συνάδελφοι που από τον περασμένο Μάρτιο, δηλαδή τον Μάρτιο του 2020, έχουν αγοράσει καινούριον ηλεκτρονικών υπολογιστή. Ναι. Κύριε Πολυβίου, με τον Υπουργό συζητήσατε για το αίτημά σας για εμβολιασμό, τον εκπαιδευτικό, τον προαιρετικό εμβολιασμό. Ναι. Το θέσαμε επιτακτικά. Ο κύριος Υπουργός μας είπε ότι σε εκείνη τη φάση που μιλήσαμε, δηλαδή την περασμένη Παρασκευή, το Υπουργείο Υγείας προχωρούσε με βάση τις ηλικίες και καλούσε για εμβολιασμούς. Εμείς του επαναλάβαμε το αίτημα μας για να δοθεί προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς. Σήμερα ακούσαμε ότι προσανατολίζεται το Υπουργείο Υγείας να εισαγάγει και κάποια επαγγέλματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και να δοθεί προτεραιότητα και σε αυτά για εμβολιασμούς. Ελπίζουμε ότι σε αυτά τα επαγγέλματα θα ενταχθούν και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί. Μάλιστα. Είναι δύσκολα τα πράγματα και για τον τομέα της εκπαίδευσης. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλό υπόλοιπο. Καλή συνέχεια, κύριε Πολυβίου. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Γεια. Να πάμε τώρα στον εκπρόσωπο τύπου του ΟΚΙΠΗ, τον κύριο Χαράλαμπο Χαριλάου, καθώς ασφικτική είναι η πίεση που δέχονται τα δημόσια νοσηλευτήρια όλης της χώρας. Κύριε Χαριλάου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μεγάλη πίεση δέχονται τα νοσηλευτήρια. Πόσοι ασθενείς νοσηλεύονται πέραν των 270, έτσι κύριε Χαριλάου? Ακριβώς, έχουμε φτάσει τους 271. Mm-hmm. Είναι ένας πολύ υψηλός αριθμός, εκ των οποίων 36 είναι στη Μολαδά εναντικής θεραπείας. Είχαμε μια σταθεροποίηση τις τελευταίες 3 μέρες. Θα ξέρουμε προς το τέλος της μέρας, γύρω στις 6 το απόγευμα, όπου βγαίνει το 24ωρο, ποιος αριθμός νοσηλεύεται για σήμερα. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει ένα σχέδιο δράσης το οποίο εφαρμόζεται, αξιολογείται καθημερινά. Έχει λειτουργήσει ένα δεύτερο θάλαμο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας από το Σάββατο και ελπίζουμε ότι από αύριο θα έχουμε ακόμη έναν θάλαμο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, ώστε να δοθούν ανάθεση στο σύστημα. Από εκεί και πέρα, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα γίνονται πολύ πολύ πιο δύσκολα από ό,τι ήταν. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πολύ υψηλό ποσοστό θετικότητας στην κοινότητα, ένας πολύ αυξημένος αριθμός θετικών περιστατικών στην κοινότητα, 600, 700, 800 περιστατικά καθημερινά, όπου όλα αυτά τα περιστατικά εμείς τα βλέπουμε με μια χρονοκαθυστέρηση 10 με 14 ημερών, όπου αναμένεται τις επόμενες μέρες να δούμε ένα αυξημένο αριθμό νοσηλευομένων στα νοσηλευτήρια του ΟΚΙΠΗ. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε ότι αναπτύσσονται κλίνες, κύριε Χαριλάου, υπάρχει αυτή η δυνατότητα ακόμη. Υπάρχει όμως επαρκές ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τόσο μεγάλο αριθμό ασθενών? Εκείνο το οποίο πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας είναι ότι ένα σύστημα υγείας το οποίο το βλέπεις στην ολότητα του και δεν διαχωρίζει ούτε δημόσιο ούτε ιδιωτικό τομέα, αλλά ούτε και COVID και
non-COVID περιστατικά, έχει τα όρια του. Δεν έχει απεριόριστες δυνάμεις. Άρα αυτό πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη, γιατί δεν είναι θέμα να έχεις κλίνες. Θέμα είναι να έχεις προσωπικό. Αυτό λέω. Ναι. Και να δίνεις την πρέπουσα σημασία. Άρα ο στόχος ο δικός μας δεν είναι να αναπτύσσουμε καθημερινά νέες κλίνες. Ο στόχος είναι να εμβολιαστεί όσο το δυνατόν περισσότερος πληθυσμός και να τηρούμε όλοι μας σχολαστικά όλα εκείνα τα πολύ απλά μέτρα τα οποία ξέρουμε. Ναι, ναι, αυτό όμως δεν εξαρτάται από εσάς, κύριε Χαριλάου, ως ΟΚΙΠΗ. Αυτό εξαρτάται από τον κάθε ένα, απολύτως ξεχωριστά. Εσείς ως ΟΚΙΠΗ, σε συνεργασία πάντοτε με το Υπουργείο Υγείας, τι πρέπει να κάνετε, δηλαδή, και ποια είναι τα όρια, ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές του συστήματος υγείας, δηλαδή πόσους ασθενείς ακόμη μέχρι COVID μπορεί να αντέξει το σύστημα υγείας. Γιατί υπάρχουν και όλοι οι άλλοι οι ασθενείς που γίνεται καλός ή κακός ο διαχωρισμός και αυτοί παραπέμπονται στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Όσοι μπορούν να παραπέμπουν. Ναι. Όχι όλοι, γιατί υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός τέτοιων περιστατικών στα δημόσια νοσηλευτήρια. Όμως δεν μπορώ να καθορίσω αυτή τη στιγμή ποια είναι η κόκκινη γραμμή. Επαναλαμβάνω ότι εμείς αναπτύσσουμε βάσει του σχεδιασμού μας συνεχώς κλίνες, αλλά θα έρθει μια στιγμή όπου αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε περισσότερες κλίνες. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να το συζητήσουν και να εξευρεθούν οι καταλληλότερες λύσεις. Εμείς ό,τι έχουμε βάλει στο σχεδιασμό μας, το υλοποιούμε. Δεν έχουμε αθετήσει οτιδήποτε από τον σχεδιασμό τον οποίο έχουμε και τον οποίο έχουμε δημοσιοποιήσει, ούτως ώστε να υπάρχει διαφάνεια και να γνωρίζει ο κόσμος ποιο είναι το σχέδιό μας. Και το λέμε καθημερινά δημόσια. Ναι. Ένα σχέδιο που ενδεχομένως όμως επηρεάζει κάποιες περιοχές, όπως το νοσοκομείο της πόλης της Χρυσοχούς, γιατί ακούμε φωνές διαμαρτυρίας από τους κατοίκους εκεί που εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για προσωρινό, να το πούμε, κλείσιμο των παθολογικών θαλάμων στο νοσοκομείο της περιοχής για να μεταφερθεί το προσωπικό στο νοσοκομείο Πάφου για υποστήριξη ακριβώς του θαλαμού COVID. Να πούμε ότι δεν είναι παθολογική θάλαμη, είναι ένα θάλαμος 10 κλινών, όπου η πληρότητα τα τελευταία χρόνια ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Και δει με το ΓΕΣΥ, με τη δεύτερη φάση του ΓΕΣΥ για την νοσοκομιακή, ενοσύλευε έναν με δύο ελαφριά, πολύ ελαφριά περιστατικά. Δεν είναι πρόθεσή μας να κλείσουμε τον θάλαμο των 10 κλινών μόνιμα. Πρόθεσή μας είναι να επαναφέρουμε τον θάλαμο. Όμως, εκείνο το οποίο πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας είναι ότι αυτή τη στιγμή περνάμε μια υγειονομική κρίση και υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για στελέχωση σε παθολόγους και νοσηλευτικών προσωπικών κλινικών ή θαλάμων COVID. Για να μην αφαιθεί κανένας σε άνθρωπος μας που κινδυνεύει η ζωή του χωρίς την πρέπουσα ιατρική βοήθεια. Άρα, είναι εξ ανάγκης που γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι αλλιώς δεν θα στερηθεί κανένας το δικαίωμα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τον λόγο ότι στην περιοχή, στο ίδιο νοσοκομείο, λειτουργεί επί 24 ώρου βάσεως τμήμα ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών. Άρα, όποιον περιστατικό πάει εκεί, θα μπορεί να σταλεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου ή ακόμη και στον ιδιωτικό τομέα μέσα στα πλαίσια του ΓΕΣΥ ή εκτός ΓΕΣΥ ακόμη για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του. Επιπρόσθετα, υπάρχει σταθμός ασθενοφόρων, ο οποίος έχει ενισχυθεί τελευταία με επιπρόσθετο προσωπικό για να μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια. Άρα δεν τίθεται οποιοδήποτε θέμα κλεισίματος του θανάμου των 10 κλινών. Ναι. Τώρα, για να μην λέμε μόνο για τον εμβολιασμό των πολιτών, κύριε Χαριλάου, πού βρισκόμαστε, να μας πείτε όσον αφορά τον εμβολιασμό των επαγγελματιών υγείας και κυρίως των νοσηλευτών. Έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να προχωρήσουν με τον εμβολιασμό ή βρισκόμαστε στο 40%? Κοιτάξτε να δείτε, η εμβολιαστική κάλυψη συνεχίζει και γίνονται εμβολιασμοί. Υπάρχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον των τελευταίων καιρών υπό κάποιες προϋποθέσεις, τις οποίες έχουν γνωστοποιήσει οι νοσηλευτές για να έχουν το δικαίωμα και αυτοί να επιλέξουν έναν εμβόλιο όπως επιλέγει ο υπόλοιπος άλλος κόσμος όπως ισχυρίζονται.
Είναι ένα καθαρά θέμα του Υπουργείου Υγείας αυτό το πράγμα, δεν είναι θέμα του ΟΚΙΠΗ. Όμως εμείς θεωρούμε ότι με τις στοχευμένες ενέργειες τις οποίες έχουμε προβεί των τελευταίων καιρών, έχουμε αυξήσει το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης από τη μια, αλλά ευελπιστούμε ότι στο τέλος της μέρας θα πετύχουμε το σκοπό μας, ώστε να αυξηθεί ακόμη περισσότερο αυτή η εμβολιαστική κάλυψη. Μάλιστα. Κύριε Χαριλάου, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλύτερα. Να αλλάξουμε εντελώς το θέμα για τη συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Εκστρατεία για την προώθηση ναυτιλιακών γαλάζιων σπουδών και επαγγελμάτων στα σχολεία μέσης εκπαίδευσης διοργανώνει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας. Για το θέμα θα μιλήσουμε με τον Υφυπουργό Βασίλη Δημητριάδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Καλό μεσημέρι. Πού στοχεύει η εκστρατεία Sea Your Horizon? Η εκστρατεία απευθύνεται στους νέους, τα παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μια προσπάθεια να γίνουν κοινωνοί της σημασίας της ναυτιλίας, της γαλάζιας οικονομίας, να αντιληφθούν τις δυνατότητες και τις προοπτικές των ναυτιλιακών και θαλάσσιων επαγγελμάτων, έτσι που να τα εντάξουν ως επιλογή στον επαγγελματισμό τους, στον επαγγελματικό προσανατολισμό τους. Πότε θα ξεκινήσει η εκστρατεία αυτή και με ποιο τρόπο, δηλαδή θα πραγματοποιείτε επισκέψεις σε διάφορα σχολεία, κύριε Υπουργέ? Η εκστρατεία ξεκίνησε εδώ και μερικές εβδομάδες με ένα φιλμάκι που είχαμε ετοιμάσει, αλλά σήμερα κάναμε τις πρώτες επισκέψεις σε σχολεία της Λεμεσού. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις σε σχολεία άλλων επαρχιών. Ο στόχος είναι μέσα από αυτή την εκστρατεία τα παιδιά καλούνται εντός εισαγωγικών να παίξουν ναυτιλία μέσα από σε μια ιστοσελίδα που έχουμε ετοιμάσει με ένα διαδραστικό τρόπο, ένα ερωτηματολόγιο στο διαδίκτυο, να αναζητήσουν την πληροφορία και μέσα από την απάντηση του ερωτηματολογίου να αντιληφθούν τη σημασία του τομέα, τις προοπτικές και τους δίνουμε και επιλογή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μία εβδομάδα να βιώσουν αυτή την εμπειρία της ναυτιλίας και των θαλάσσιων επαγγελμάτων με παρουσία 2 ημερών στο Υφυπουργείο, 2 ημερών σε ναυτιλιακές εταιρείες και 1 μέρα εκπαίδευση επί του πλοίου. Έτσι επιστρέφοντας οι μαθητές στα σχολεία την επόμενη χρονιά, την δεύτερη ή τρίτη ηλικίου που θα κάνουν τις επιλογές τους, να έχουν μια πιο καθαρή εικόνα για τα θαλάσσια και ναυτιλιακά επαγγέλματα για να τα εντάξουν στις επιλογές τους. Ποια είναι η ανταπόκριση από τα παιδιά, κύριε Δημητριάδη, επιδεικνύουν έτσι ένα σχετικό ενδιαφέρον? Η πρώτη μου επίσκεψη στα σχολεία, όπως έχω πει, είναι σήμερα. Είχα μια πολύ θετική εμπειρία και μεγάλη ανταπόκριση. Τα παιδιά ήταν μπροστά στους υπολογιστές τους. Είχα την ευκαιρία να τους ενημερώσω για την προοπτική της ναυτιλίας στην Κύπρο. Είχαν απαντήσει το ερωτηματολόγιο, αναζήτησαν την πληροφορία. Αυτός ήταν ο στόχος άλλωστε, να αντιληφθούν τη σημασία αυτού του τομέα. Γιατί πέρα από την επιλογή της ναυτιλίας ως επαγγελματικός προσανατολισμός, είναι σημαντικό, είμαστε νησί, μην ξεχνάμε, πρέπει να έρθουμε πιο κοντά στη θάλασσα, να αντιληφθούμε τις δυνατότητες ανάπτυξης που έχει η θάλασσα για τον τόπο μας, αλλά πολύ περισσότερο να νιώθουμε και περήφανοι. Η μικρή Κύπρος διαμορφώνει μια σημαντική πορεία, διαγράφει μια σημαντική πορεία στην ναυτιλία, με εξαιρετικές επιδόσεις στο παγκόσμιο ναυτιλιακό στερέωμα. Και να νιώσουν περήφανοι γι' αυτό. Μάλιστα. Καλή επιτυχία με το πρόγραμμα αυτό, κύριε Δημητριάδη. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Και εσείς να είστε καλά. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Πυρετώδης είναι η προετοιμασία εν ώψη της άπειρης διάσκεψης για το Κυπριακό. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα μεταβεί την Τετάρτη στην Αθήνα προκειμένου να συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι κινήσεις στη διπλωματική σκακέρα εν ώψη της άτυπης διάσκεψης για το Κυπριακό εντείνονται μέρα με την ημέρα. Μία εβδομάδα πριν τη συνάντηση στη Γενέβη, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου σημείωσε πως θα συνέλθει το Εθνικό Συμβούλιο και επανέλαβε ότι η Κυπριακή πλευρά πηγαίνει στη σύσκεψη με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα. Μεταβαίνουμε εκεί με μοναδικό στόχο να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα. Για μας θετικό αποτέλεσμα είναι η επανέναξη ουσιαστικών συνομιλιών από εκεί που έμεινα στο Κράτο Μοντανά με ένα και μοναδικό στόχο, την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Δεν τίθεται θέμα να εμπλακούμε σε οποιαδήποτε συζήτηση που αφορά την αλλαγή της μορφής λύσης του Κυπριακού.
είτε αυτό αφορά τα δύο κράτη, είτε αυτό αφορά την Συνομοσπονδία. Είναι θέμα εκτός συζήτησης από δικής μας πλευράς. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας πενταμερούς, ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα μεταβεί την Τετάρτη στην Αθήνα, προκειμένου να συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο θα είναι φυσικά η άτυπη σύσκεψη για το Κυπριακό και η εξέταση όλων των πιθανών σεναρίων που μπορεί να προκύψουν. Σε εξέλιξη πρέπει να βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή το έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο για τον Εκλογικό Νόμο και πώς αναγράφονται στα ψηφοδέλτια τα κόμματα. Θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες ο Μάριος Καμιναρίδης. Μάριε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έχει ολοκληρωθεί ή όχι, Μάριε, το έκτακτο Υπουργικό? Στέφανη, η ώρα μία ήταν το έκτακτο Υπουργικό. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση. Ενδεχομένως να έχει ολοκληρωθεί και να μην το γνωρίζουμε, και σε αναμονή λοιπόν για τις δηλώσεις, αν θα γίνουν, αξίζει να υπενθυμίσω ότι στο Προεδρικό σήμερα βρίσκεται μόνο το συνεργείο της κρατικής τηλεόρασης, δηλαδή το ΡΙΚ, και γι' αυτό είμαστε σε αναμονή να πληροφορηθούμε και από το ΡΙΚ αν έχει ολοκληρωθεί η συνεδρία και αν θα έχουμε κάποιες δηλώσεις για το συγκεκριμένο θέμα, Στέφανη. Μάλιστα. Τώρα, στο άλλο θέμα, Μάριε, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών τέθηκε σήμερα το νομοσχέδιο για τις κρατικές εγγυήσεις προς πιστωτικά ιδρύματα για την παραχώρηση δανείων σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους. Έτσι ακριβώς, Στέφανη, Τεϊζαβού, για δεύτερη φορά πλέον κρατικές εγγυήσεις ενώπιον της έκτακτης Επιτροπής Οικονομικών σήμερα που συνεδριάζει. Και μπορώ να σας αναφέρω, γιατί βρίσκομαι ήδη εδώ στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα η συγκεκριμένη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών. Φαίνεται ότι μετά από την απόφαση για την έκτακτη συνεδρία μπήκαν και πάρα πολλά σημαντικά νομοσχέδια, προτάσεις νόμου στην Κυριολεκτική Επιτροπή Νομικών, και βρίσκεται σε εξέλιξη. Το πρώτο που μπορώ να αναφέρουμε για τις κρατικές εγγύσεις, Στέφανη, και το προσχέδιο που βρίσκεται ενώπιον της Επιτροπής και θα βρίσκεται ενώπιον της Ενωμέρειας την Πέμπτη. Η συνεδρία όμως σημαδεύτηκε από σωροδρέτες αντιπαράθεσης μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και του Πρόεδρου του Δημοκρατικού Κόμματος. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος κατηγόρησε τον Κωνσταντίνο Πετρίδη ότι ψεύεται και έχει εξαπολύσει σκληρή επίθεση κατά της Βουλής. Μίλησε για πολιτικές απάτες. Ο Υπουργός Οικονομικών ανέτρεψε, Στέφανη, και τις κατηγορίες προς τον Νικόλα Παπαδόπουλο για να τον κατηγορήσει ότι παραπλανήσει και προσπαθεί να παραπλανήσει τη Βουλή. Έκανε λόγια για προεκλογική και μικροπολιτική τακτική. Τώρα, τα σημεία και τα σημαντικά της συγκεκριμένης πρότασης νόμου, ή καλύτερα και η κυβερνητικής πρότασης, η οποία είναι για τις κρατικές εγγύησεις. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πετρίς, ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών, Στέφανη, στόχος του σχεδίου είναι να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας και αποφυγή χρεοκοπιών επιχειρήσεων, να παραχωρηθούν δάνεια συνολικό ύψος 1 δις ευρώ, το οποίο θα προέρχουν από το Ταμείο Ανάκαμψης Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ενισχυθεί η ρευστότητα στην αγορά κατά 1 δισεκατομμύριο και 430 εκατομμύρια ευρώ. Το δάνειο θα παραχωρούνται από τις τράπεζες στη βάση του συγκεκριμένου κριτήριων, δηλαδή τα δάνεια θα είναι ίσως με το σύνολο των μισθών του εργαζοτούμενου ή το 25% του κύκλου εργασίας κατά το 2019. Το κράτος θα καθιστάται εγγυητής σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής του δάνειου. Η ευθύνη καταμερίζεται, Στέφανη, 70% προς το κράτος και 30% προς τις τράπεζες. Το επιτόκιο του δάνειου σχετίζεται με το ευρωπαϊκό επιτόκιο, το οποίο σήμερα είναι σχεδόν μηδενικό. Τα δάνεια θα πρέπει να εγκριθούν μέχρι και το τέλος του 2021. Οι επιχειρήσεις οι οποίες θα λάβουν δάνειο δεν θα μπορούν να προβούν σε απολύσεις εργαζόμενων για 6 μήνες. Δηλαδή, αν πάρεις το δάνειο, είσαι υποχρεωμένος, και πάρα πολύ σωστά, για 6 μήνες να διατηρήσεις το ανθρώπινο δυναμικό στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Αποκλείονται επιχείρηση, Στέφανη, και αυτοτελούς εργαζόμενους οι οποίοι συμμετείχαν σε σχέδια διάσωσης στο παρελθόν. Δηλαδή, όσοι επήρανε συγκεκριμένα σχέδια και ήταν
ήταν συμμέτοχοι στα συγκεκριμένα σχέδια του παρελθόν, θα αποκλειστούν, δεν θα δικαιούνται στο συγκεκριμένο κρατικές εγγύησεις. Ο έλεγχος της παραχώρησης των δανείων, Στέφανη, θα γίνεται από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας και θα ενημερώνεται η Βουλή. Εδώ βέβαια υπάρχει και το θέμα της τροπολογίας. Φαίνεται ότι και της έδαφος η τροπολογία, η κυβέρνηση δεν έχει πει τις τελευταίες της λόγων. Αν θα δεχτεί πλέον την τροπολογία που ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δηλαδή όπως και το Δημοκρατικό Κόμμα και το ΑΚΕΡ, Στέφανη, ζητούν πλέον να υπάρχει αποτελεσματικό συμμετοχή στο συγκεκριμένο σχέδιο, έστω και ως παρατηρητής από την ελεκτική υπηρεσία του κράτους. Και βέβαια βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ παρόν, Στέφανη, ήταν και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, ήταν πρόεδρος του ΕΕΡ, ΚΟΒΕΚ, όλοι είναι θετικοί προς αυτήν της νομοθεσία, Στέφανη, και ζητούν άμεσα από την κυβέρνηση και κάνουν και εκκλήσεις, όπως έκανε και ο κύριος Μάριος Τσακής, προέβησε έκκληση υπερψήφιση του νομοσχεδίου, γιατί πλέον οι επιχειρήσεις το έχουν άμεσα ανάγκη και πρέπει να δοθεί άμεσα στην αγορά, να μπορούμε να σώσουμε ό,τι σώζεται, ειδικά με την πανδημία που ακόμα δυστυχώς βρίσκεται σε εξέλιξη. Μάλιστα. Τώρα, Μάρια, να πούμε και το άλλο, ότι ανακοίνωσε τη διακοπή της συνεργασίας της με το Κίνημα Ενωμένων Κυνηγών Κύπρου, Γιάννου Θεολόγου. Ναι, Στέφανη, είναι μια είδηση τις τελευταίες ημέρες, όμως σήμερα πλέον επίσημο διαζύγιο πήραν τα δύο κινήματα, το κίνημα των κυνηγών και το κίνημα των ανεξαρτήτων, πλέον μετά από γνωμάτευση από πλευράς, και αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη πλέον και το Υπουργικό για αυτό το θέμα, νομάτευση για την κατάσταση που επικρατεί με τις ονομασίες των κοινοβουλευτικών ή του σχήματος για τις εκλογές της Βουλής του 2021, Στέφανη. Πλέον με αυτή την νομάτευση η κυρία Άννα Θεολόγου η ίδια ανακοίνωσε ότι θα κατεβούν μόνοι τους χωρίς τη στήριξη του κυνηγού, Στέφανη, το κίνημα για τους κυνηγούς, και ανακοίνωσε αυτή το διαζύγιο ότι και οι δύο πλευρές ζητούν το. Δηλαδή ήταν θετικό διαζύγιο, δεν ήταν άγριο διαζύγιο. Θα δούμε τι ακριβώς ήταν αμέσως τώρα, Μαρία, γιατί παραμένουμε στο θέμα και πάμε στον κύριο Παντελή Μωυσέως, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κινήματος Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Μωυσέως. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πώς σχολιάζετε την απόφαση της κυρίας Θεολόγου? Συνενετικό ήταν το διαζύγιο αυτό? Εγώ νομίζω ότι δεν ήταν και τόσο βελούδινο το διαζύγιο. Γίναμε μάρτυρες της διάλυσης της συνεργασίας του κινήματος Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών με τους ανεξάρτητους της κυρίας Θεολόγου πριν από λίγο διαστόματος της, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσο και να φαίνεται περίεργο αυτό το πράγμα. Ναι. Τι σημαίνει για το κίνημα σας αυτή η απόφαση από πλευράς της κυρίας Θεολόγου? Κοιτάξτε, μπορώ να πω ότι πίσω από αυτή την απόφαση σίγουρα κρύβονται κάποιες πολιτικές ατζέντες. Εμείς είχαμε κατέλθει σε κάποιες συζητήσεις μαζί με την κυρία Θεολόγου, γιατί διαφαινόταν ότι η γνωμάτευση του γενικού εισαγγελέα για να προσθεθεί η προέκταση του ονόματος των ανεξάρτητων στο όνομα του κόμματος των κυνηγών δεν θα εγκρινόταν. Και είχαμε τέλος πάντων δει όλες τις εναλλακτικές μας λύσεις και είχαμε συναποφασίσει ότι θα βλέπαμε από κοινού κάποιες λύσεις, κάποια δεύτερα και τρίτα σχέδια. Αυτό το πράγμα δεν έγινε δυνατόν να συζητηθεί και το αποτέλεσμα της γνωμάτευσης αυτής ήταν η κυρία Θεολόγου να έρθει σήμερα με μία σύσκεψη τύπου και να μας ανακοινώσει αυτό το διαζύγιο. Ωραία. Μετά από αυτή την εξέλιξη τώρα, πώς θα προχωρήσετε? Κοιτάξτε, εμείς σαν κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών έχουμε πάρει μια απόφαση και έχουμε δεσμευτεί απέναντι στους πολίτες να είμαστε ξεκάθαροι. Οι πολιτικές ατζέντες θα πρέπει να καταπατηθούν. Εμείς θα σταθούμε αρρωγοί στην προσπάθεια για την κάθαρση και πραγματικά δεν θα δηλιάσουμε μπροστά από κανένα εμπόδιο.
στο κάτω-κάτω η πρωταρχική μας υπόσχεση είναι προς τους πολίτες αυτού του τόπου. Έχουμε δώσει υπόσχεση να μιλάμε ευθέως και να λέμε αλήθειες. Οπότε και τώρα μπροστά σε αυτή τη νέα πρόκληση θα πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά να επισκύψουμε και τα κεφάλια μας για να βρούμε πολιτικές λύσεις για να μπορέσουμε να αντιπροσωπεύσουμε επάξια αυτή τη μερίδα του πληθυσμού που θα μας εμπιστευτεί μέσα από τα κοινοβουλευτικά έδρανα. Αισθάνεστε κατά κάποιον τρόπο προδομένοι από τη συμπεριφορά της κυρίας Θεολόγου? Θα έλεγα ότι η απόφαση αυτή δεν μας βρήκε και πολύ, χαρούμενους. Mm-hmm. Με την έννοια ότι όταν υπάρχει μια συνεργασία, η συνεργασία απαρτίζεται από δύο ίσα μέρη. Και αυτά τα ίσα μέρη θα πρέπει να κατέρχονται σε κοινές αποφάσεις για το μέλλον τους. Σε αυτή την περίπτωση νιώθουμε ότι το μέλλον για μας πάρθηκε η απόφαση για το μέλλον μας από άλλους χωρίς να έχουμε, αν θέλετε, το 50% της αρμόσης που θα άρμοσε. Άλιστα. Κύριε Μωυσέο, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρέμβαση. Καλό σας υπόλοιπο, καλή συνέχεια. Να περάσουμε εκτός συνορών. Οι Ισραηλινοί φόρεσαν χθες Κυριακή το χαμόγελό τους και απαλλάχθηκαν από την προστατευτική μάσκα στους εξωτερικούς χώρους. Οι μαζικοί εμβολιασμοί του πληθυσμού αποδίδουν και οι νοσηλείες στη χώρα έχουν μειωθεί θεαματικά. Τέλος οι μάσκες για τους Ισραηλινούς στους εξωτερικούς χώρους. Το πρόγραμμα μαζικού εμβολιασμού αποδίδει. Οι περιορισμοί έρονται και η χώρα περνά στην μετά-COVID εποχή. Το χαμόγελο επέστρεψε στα πρόσωπα των Ισραηλινών που βλέπουν την κανονικότητα να επιστρέφει. Keeping people safe is also a form of freedom, but... Το να κρατάς τους πολίτες ασφαλείς είναι μια μορφή ελευθερίας, αλλά είναι όμορφο να μην έχεις κάτι στο πρόσωπό σου πλέον. Παντρεύομαι σε δύο εβδομάδες και είναι πολύ ωραίο να μπορείς να γιορτάζεις με όλους. Χωρίς μάσκες θα είναι υπέροχες οι εικόνες. Η χρήση μάσκας παραμένει υποχρεωτική σε εσωτερικούς χώρους αλλά και στις δημόσιες συναθρήσεις. Ας κάνει ο καθένας αυτό που καταλαβαίνει. Όποιος θέλει ασγεί χωρίς μάσκα και όποιος θέλει ασυνεχίσει να τη φορά. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν εμβολιαστεί. Πρέπει να κυκλοφορούν με μάσκες. Περίπου 5 εκατομμύρια πολίτες έχουν εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις. Οι νέες μολύνσεις και οι νοσηλείες στη χώρα έχουν μειωθεί δραματικά. Εμβολιαστικά ταξίδια διοργανώνονται στη Γερμανία με προορισμό τη Ρωσία. Δεκάδες Γερμανοί επισκέπτονται τη Μόσχα και εμβολιάζονται με το Sputnik V, κάνοντας παράλληλα και διακοπές. Δεκάδες Γερμανοί επισκέπτονται τη Μόσχα προκειμένου να εμβολιαστούν με το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V και την ίδια ώρα να απολαύσουν και τα αξιοθέατα της πόλης. Τα εμβολιαστικά ταξίδια οργανώνονται από τουριστικά πρακτορία της Γερμανίας και οι συμμετέχοντες μένουν τρία βράδια σε ξενοδοχείο της ρωσικής πρωτεύουσας, παρακάμπτοντας έτσι την έλλειψη εμβολίων που υπάρχει στην Ευρώπη. Πολλοί Γερμανοί θέλουν να πάνε στη Μόσχα για να εμβολιαστούν και να συνδυάσουν το ταξίδι τους με διακοπές ή ένα πολιτιστικό πρόγραμμα, οπότε λειτουργεί. Οι περισσότεροι Γερμανοί πάντως πάνε στη Ρωσία στο να καταφέρουν να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αν περίμεναν τη σειρά τους στη χώρα τους. Στη Γερμανία είδα ότι το να εμβολιαστώ θα έπαιρνε περίπου 5 με 10 μήνες, συνεπώς πολύ πιο αργά από ό,τι ήθελα. Οπότε έψαξα άλλες δυνατότητες. Πρώτα σκέφτηκα τη Σερβία, η οποία όμως δεν ισχύει πλέον. Η Ρωσία ήταν η δεύτερη επιλογή και μέχρι τώρα λειτουργεί. Την ίδια στιγμή πάντως παρουσιάζονται λήψεις εμβολίων σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές της Ρωσίας. Για τις καιρικές συνθήκες και την πρόγνωση πάμε τώρα στο Τμήμα Μετεωρολογίας και την κυρία Στεφανία Λοΐζου, λειτουργό του τμήματος. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Λοΐζου. Απότομη αύξηση της θερμοκρασίας καταγράφεται, με σκόνη όμως στην ατμόσφαιρα. Πώς είναι το υπόλοιπο της ημέρας και το βράδυ? Κοιτάξτε, όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, είναι κυρίως ενεφιασμένος με συγχωρείτε ο καιρός από μέσες και ψηλές νεφώσεις, τόσο το υπόλοιπο του απογεύματος, όσο και μέχρι αύριο το μεσημέρι κατά κύριο λόγο. Θερμοκρασιακά σήμερα αναμένουμε ότι η μέγιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό θα κοιμαθεί γύρω στους 37 βαθμούς, γύρω στους 30 στα παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά. Ενώ αύριο θα υπάρξει αισθητή πτώση στη θερμοκρασία, αναμένουμε ότι αυτή θα κοιμαθεί γύρω στους 28 περίπου βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 27 στα νότια και στα ανατολικά παραλία, στους 23 στα δυτικά και στα βόρεια παραλία και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Αρχίζει και κατεβαίνει δηλαδή ναι, θα η υπάρχει, θερμοκρασία. Θα πέσει η θερμοκρασία σε σχέση με τη σημερινή και τη χθεσινή ημέρα. Αναμένεται ότι την Τετάρτη θα υπάρξει πτώση στη θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές του νησιού και θα παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα με τη Τετάρτη στην Πέμπτη. Ωστόσο, θα κοιμανθούμε σε κάποιες περιοχές, θα είμαστε κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, σε κάποιες άλλες θα είμαστε λίγο πιο πάνω. Από ό,τι φαίνεται όμως την Παρασκευή θα υπάρξει και πάλι άνοδος στη θερμοκρασία και θα κοιμανθούμε γενικά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Ναι, με τη σκόνη τι γίνεται, κύριε Λοΐζου? Αυξημένες είναι οι συγκεντρώσεις της σκόνης σήμερα στην ατμόσφαιρα. Σταδιακή υποχώρηση της αναμένεται στη διάρκεια της αυριανής ημέρας. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας υπόλοιπο. Διάλειμμα, κύριε Σάκη, κύριε, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε εδώ για την δεύτερη ώρα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, και πάμε να καλωσορίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου. Κύριε Στεφάνου, καλώς σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους και σε εσάς και στους τηλεθεατές που μας βλέπουν. Και επίσης το μέλος της γραμματείας του εκτελεστικού γραφείου του ΔΥΚΟ, Χρήση Παντελίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Παντελίδη. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Καλή εβδομάδα. Να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον εκπρόσωπο τύπου του ΔΥΣΥ, τον κύριο Δημητρίου. Κύριε Στεφάνου, να ξεκινήσω από εσάς, καθώς συνεδριάζει εκτάκτως αυτή την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο για να συζητηθεί ο εκλογικός νόμος με φόντο τη γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας για τα ονόματα των κομμάτων στα ψηφοδέλτια των επικείμενων βουλευτικών εκλογών. Ναι, αυτό το οποίο θα ήθελα πρωτίστως να σχολιάσω είναι ότι μας άφησε όλους άφωνους και έκπληκτους αυτό το οποίο έχει γνωματεύσει η Γενική Εισαγγελία αναφορικά με κάποια ζητήματα που αφορούν στον εκλογικό νόμο, όπως για παράδειγμα έχει να κάνει με τα ονόματα των κομμάτων. Το να έρχεται κάποιος τώρα, μετά από 30 ολόκληρα χρόνια και αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, να λέει στο ΑΚΕΛ ότι ξέρετε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλο όνομα διαφορετικό από αυτό που είσαστε γραμμένοι. Άρα δεν μπορείτε να κατέρθετε στις εκλογές ως ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις, που είναι το όνομα ουσιαστικά του εκλογικού μας συνδυασμού. Δεν είναι άλλες οργανώσεις, δεν είναι άλλα κόμματα, δεν είναι συνασπισμός κομμάτων. Είναι το ΑΚΕΛ, το οποίο μέχρι το 1991 κατερχόταν ως ΑΚΕΛ Αριστερά. Ακολούθως προσθέθηκε και το Νέες Δυνάμεις. Από τότε δώσαμε πάρα πολλές εκλογικές αναμετρήσεις τόσο σε επίπεδο βουλευτικών εκλογών όσο και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και ευρωεκλογών και ξαφνικά 50 μέρες πριν από τις εκλογές να έρχεται η νομική υπηρεσία και να μας λέει ότι ξέρετε το αποκλείει αυτό ο νόμος. Αυτά τα πράγματα θεωρώ ότι απλά ενισχύουν την καχυποψία ότι υπάρχουν σκοπιμότητες που υπησέρχονται στο θέμα της διεξαγωγής των εκλογών και γι' αυτό θα έπρεπε κατά την άποψή μας τα πράγματα να σταθμιστούν καλύτερα. Δεν ξέρουμε τι θα αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα αναμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει και ανάλογα εμείς θα σχολιάσουμε αλλά και θα δράσουμε. Θέλω να πω το εξής. Επειδή το ζήτημα του εκλογικού νόμου επηρεάζει και ζητήματα συνασπισμού κομμάτων, εμάς αυτό δεν μας επηρεάζει, έχοντας υπόψη ότι ένας συνασπισμός ενός κόμματος ή δύο κομμάτων χρειάζεται 10% για να μπει στο δεύτερο γύρο ή 20% να είναι συνασπισμός τριών κομμάτων ή οργανώσεων, εμάς αυτό δεν μας επηρεάζει γιατί μπορούμε να έχουμε και πάνω από 10% και πάνω από 20% και αυτό δεν μας επηρεάζει. Όμως θεωρούμε ότι δεν είναι σωστό λίγο καιρό πριν από τις εκλογές να αλλάζουμε τους νόμους ή να ζητούμε πράγματα από τα κόμματα τα οποία δεν ίσχυαν προηγουμένως. Θα ενισχύσουν την καχυποψία και την αναστάτωση ανάμεσα τόσο σε εκείνους που διεκδικούν στις βουλευτικές εκλογές αλλά και στην ίδια την κοινωνία και τους εκλογείς. Μάλιστα. Κύριε Παντελίδη, εσείς πώς σχολιάζετε αυτή τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, παρόλο που το δικό σας ακόμα δεν επηρεάζεται? Ναι, όπως σωστά έχετε αναφέρει, δεν επηρεάζεται.
από οποιαδήποτε διάταξη της διαπραγμάτευσης. Δημοκρατικό κόμμα ήμασταν, είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε για πάντα. Έχω όμως να κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Mm-hmm. Καταρχάς, δεν έχω διαβάσει το σύνολο της διαπραγμάτευσης, έχω διαβάσει μόνο την επιστολή που έχει σταλεί από το Υπουργείο Εσωτερικών στα κόμματα. Μια μονοσέλιδη επιστολή, στην οποία επικαλείται την διαπραγμάτευση, η οποία φαντάζομαι είναι και πιο λεπτομερής και πιο πολυσέλιδη, για να δω και να συμπεραίνω κάποια πράγματα σε σχέση με το σκεπτικό. Το σχόλιο όμως που θέλω να κάνω από πολιτικής απόψεως είναι ότι δεν είναι σοφό ή αναγκαίο να τροποποιούνται πράγματα τα οποία ήδη έχουν εφαρμοστεί κατ' επανάληψη στο παρελθόν σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Την ίδια ώρα όμως, και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, δεν είναι ούτε και σωστό, και αυτό δεν αφορά την νομική υπηρεσία, αλλά αφορά τα πολιτικά σχήματα, να εφευρίσκονται από πολιτικά σχήματα διαφόρων ειδών τεχνικές για να ξεγελάσουν, να μου επιτραπεί ο όρος, τον εκλογικό νόμο. Δηλαδή, αν δύο κόμματα είναι δύο κόμματα, αλλά προσπαθούν να εμφανιστούν ως ένα ακριβώς για να μην χρειαστεί να απαιτηθεί το υψηλό εκλογικό όριο που χρειάζεται, είναι πολύ διαφορετικό. Άρα λοιπόν, με σεβασμό και στο γράμμα και στο πνεύμα του νόμου, αλλά και στην πρακτική που ακολουθήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον για πιο παραδοσιακούς, να μου επιτραπεί ο όρος, πολιτικούς σχηματισμούς, θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε αυτές τις εκλογές. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε στο θέμα των κρατικών εγγύσεων. Έχει αρχίσει ένας αγώνας δρόμου. Η κυρία Στεφάνου, αναγνωρίζετε την ανάγκη των επιχειρήσεων να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους? Και αν ναι, γιατί η αρχική πρόθεση του ΑΚΕΛ ήταν να παραπεμφθεί το σχετικό νομοσχέδιο στην επόμενη Βουλή? Το ΑΚΕΛ ποτέ δεν είχε την τέτοια θέση. Το ΑΚΕΛ και όταν πρωτοήρθε το νομοσχέδιο των πέρα. Είχε μπει αυτό που λέμε και τώρα, ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο χρηματοδότησης της οικονομίας, αλλά χρειάζεται να είναι μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο που πρώτον να μην είναι το μοναδικό εργαλείο, δεύτερον να υπάρχει διαφάνεια, έλεγχος στις διαδικασίες, γιατί πρόκειται τελικά περί δημοσίου χρήματος, από τη στιγμή που εγγυάσει δάνεια που κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις συνθήκες θα ελκύει το κράτος να τα κρύψει. Και τρίτον, χρειάζεται και στόχευση. Ότι χρειάζεται πρώτα απ' όλα να διευθύνουν. Όλοι δεν έχουν πρόσβαση σε δανεισμό και κατά τα βάση είναι οι πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν δυσκολίες. Επομένως, θέλουμε αυτό το εργαλείο να κρυφθεί με έναν τέτοιο τρόπο που οδηγήσει και τον στόχο για τον οποίο έχουν μπει στη ζωή μας. Το δεύτερο που θέλω να πω, η καθυστέρηση δεν οφείλεται ούτε στην αντιπολίτευση ούτε στη Βουλή. Όπως αναδεικνύει το κυβερνό κόμμα μέσα από πολυδάπανες διαφημίσεις. Η κυβέρνηση είχε στη διάθεση της ένα χρόνο μετά που ήδη απέσυρε τις κρατικές εγγύσεις, γιατί δεν καταψηφίστηκαν στη Βουλή, δεν κατατέθηκαν καν στην Ολομέλεια, τις απέσυρε η κυβέρνηση. Είχε λοιπόν ένα χρόνο να διαβουλευτεί με τις πολιτικές δυνάμεις για να δει τι θα κάνει με τις κρατικές εγγύσεις. Τον περασμένο ο Υπουργός Οικονομικών ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών είχε πει ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να επαναφέρει τις κρατικές εγγύσεις γιατί θα ήταν άκερο, όπως είπε, και άσκοπο. Αυτόν είπε ο Υπουργός Οικονομικών. 25 του Δεκέμβρη, ανήπρα του Χριστουγέννου, σε συνέντευξη του, ο Υπουργός Οικονομικών επανέλαβε ότι βαριάζει να επαναφέρει τις κρατικές εγγύσεις. Και εξ αυτών Φλεβάρη, ο Υπουργός έστειλε στα κόμματα επιστολή ζητώντας τις απόψεις του σχετικά με τις κρατικές εγγύσεις. Το ακέντρο που απάντησε στον Υπουργό Οικονομικών, καταράψαμε τις θέσεις με τις κρατικές εγγύσεις και τις παρατηρήσεις μας επί του σχεδίου, το οποίο η κυβέρνηση έλεγε ότι ήταν έτοιμη να συζητήσει. 31 του Μάρτη αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο
και 7 του Απρίλη το έστειλε στην Επιτροπή Οικονομικών, συγγνώμη, χωρίς κανένα μήνυμα, χωρίς με τη διαδικασία του κατεπήγοντος που θα μπορούσε να το κάνει, και η Ολομέλεια φυσιολογικά του έστειλε στην Επιτροπή Οικονομικών. Mm-hmm. Την περασμένη εβδομάδα ήταν η τελευταία συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, έχοντας υπόψη ότι η Βουλή αυτοδιαλύεται με βάση τον νόμο 22 του Απρίλη, 40 μέρες πριν τις εκλογές. Ήρθε μετά ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού να ζητά, όπως συζητηθεί, κατεπηγόντως. Mm-hmm. Εμείς δεν αρνηθήκαμε. Αλλά με έκπληξη είδαμε μετά να βγαίνει και με διαφημίσεις ο συναγερμός και να κατηγορεί την αντιπολίτευση και να βάζει και στιγμιότυπα της Βουλής ότι λίγο πολύ εμποδίζουμε τη συζήτηση των κρατικών εγγυήσεων. Κάτι άλλο, αυτό είναι ψέμα. Σήμερα εφτάχτως ήρθε η Επιτροπή Οικονομικών, συζητήσαμε το θέμα των κρατικών εγγυήσεων, mm-hmm. βάλαμε μια διαδικασία εξαιτίας της πίεσης του χρόνου που οφείλεται στην κυβέρνηση και όχι για να δούμε τυχόν τροπολογίες. Θα συνέλθουμε ξανά την Τετάρτη το πρωί ώρα 8 mm-hmm. για να οριστικοποιηθούν οι τροπολογίες εις το νομοσχέδιο και το νομοσχέδιο θα είναι στην Ολομέλεια την ερχόμενη Πέμπτη. Αυτή είναι mm-hmm. η πραγματικότητα και θα ήθελα ξανά ότι δεν οφείλεται καθόλου στην Βουλή η όποια αργοπορία, στην κυβέρνηση εξ ολοκλήρου οφείλεται, που τίποτα δεν έκανε όλο αυτό το διάστημα, παρά μόνο έμεινε τις τελευταίες ημέρες, προφανώς, κρίνοντας έτσι την όλη συμπεριφορά, γιατί το κυβερνών κόμμα επιθυμούσε περισσότερο να κατηγορήσει την αντιπολίτευση ότι εμποδίζει τάχατες διάφορες μεταρρυθμίσεις και διάφορα νομοσχέδια και όχι ότι αυτή η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει. Μάλιστα. Να καλωσορίσω στην συζήτησή μας και τον κύριο Δημητρίου. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Δημητρίου. Καλώς σας μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές και στις τηλεθεάτριές σας. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Στεφάνου. Θέλω τα σχόλια σας, τις απαντήσεις σας. Άκουσα τον κύριο mm-hmm. Στεφάνου, ο οποίος αξιοποίησε ή σπατάλησε, ο κύριος, αν θέλετε, χρησιμοποιήστε 5 λεπτά από τον χρόνο για να εξηγήσει την ιστορική, να κάνει μια ιστορική αναδρομή για το ζήτημα των εγγυήσεων και πώς πήγε αυτή η ιστορία από πέρσι τον Μάρτη, όταν κατατέθηκε το πρώτο νομοσχέδιο, όπως κατατέθηκε ταυτόχρονα σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης, και αυτό το εργαλείο μαζί με άλλα εργαλεία, όλες οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έχουν αξιοποιήσει εδώ και περίπου ή και εξ ολοκλήρου ένα χρόνο. Ως εκ τούτου κατανοώ και την ανάγκη να το κάνει αυτό, δεδομένου και του τι διενήφθη την προηγούμενη Δευτέρα στην Επιτροπή Οικονομικών. Όλο αυτό το επιχείρημα θα είχε βάση αν η κατάθεση του νομοσχεδίου εσυζητείτο ή εγίνετο από την κυβέρνηση αυτή την Δευτέρα. Δύο μέρες πριν το κλείσιμο της Βουλής. Και πάλι θα συζητιέτου. Όχι όταν εσυζητήθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών 10 μέρες πριν τη λήξη των εργασιών και η Επιτροπή Οικονομικών αποφάσισε ότι δεν υπάρχει χρόνος για να συζητηθεί. Αν θέλουμε να ενισχύσουμε τους συμπολίτες μας, αν θέλουμε να δώσουμε εργαλεία στις μικρές και στις μεσαίες επιχειρήσεις και στους εργαζομένους, γιατί περί αυτού πρόκειται. Οι επιχειρήσεις δεν λειτουργούν χωρίς εργαζομένους. Οφείλουμε να βρίσκουμε τους τρόπους και τους χρόνους να το κάνουμε. Εξού και το κάνουμε τώρα. Άρα αποδεικνύεται ότι υπήρχε ο χρόνος για να γίνει. Μπορεί να γίνεται χωρίς να εφαρμόζεται αυστηρά ο κανονισμός της Βουλής, αλλά αυτή είναι η δουλειά μας και οφείλουμε να το κάνουμε. Ναι, με τη μορφή κατεπήγοντος, κύριε Δημητρίου. Όχι, κυρία Φλουρίδου, να Σας παρακαλώ, σας άκουσα. Ναι, κύριε Στεφάνου, να τον αφήσουμε να ολοκληρώσει. Και με διακόπτεται μόλις το 1,5 λεπτό. Το μόνο καλό του Skype είναι ότι μας δείχνει όλο το χρόνο. Όχι, ναι, δεν σας διακόπτω. Συγγνώμη, κυρία Φλουρίδου, ναι. Δεν έχω καμία πρόθεση να διακόψω τον κύριο Δημητρίου. Απλώς θέλω να αποκαταστήσω. Θα μην το γνωρίζει ο κύριο Δημητρίου. Εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής Οικονομικών. Πιστώνω τον κύριο Δημητρίου με αυτό που είπε, διότι δεν είναι μέλος της Επιτροπής Οικονομικών.
Την περασμένη Δευτέρα, όταν ήρθε το θέμα στην Επιτροπή Οικονομικών από την Ολομέλεια, τρίσαμε είναι αν το ζήτημα είναι κατεπηγόντως και αν θέλει τώρα η κυβέρνηση να το συζητήσουμε για να κάνουμε έκτακτη. Κανένα δεν είδε από το Υπουργείο Οικονομικών. Το κυβερνό κόμμα δεν είχε πληροφόρηση αν η κυβέρνηση το θέλει εδώ και τώρα. Και είπαμε λοιπόν ότι αφού προφανώς η κυβέρνηση δεν βιάζεται, σήμερα είναι η τελευταία συνεδρία, ας το αφήσουμε. Πού είναι αυτό, είπαμε. Ύστερα ήρθε λοιπόν το κυβερνό κόμμα με επιστολή του Προέδρου και είπε αυτό το θέμα. Άρα δεν έχει ευθύνη το Επιτροπή. Ελάτε, κύριε Δημήτρη. Αυτό έρχεται ως επιστέγασμα η λογική και ο τρόπος χειρισμού της, από την αντιπολίτευση του θέματος των κρατικών εγγύησεων σε δύο άλλες μεταρρυθμίσεις. Τη μια την έστειλα στις ελληνικές καλέμπες που αφορά τη μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση που το συζητούσαμε εδώ και 2,5 χρόνια και είχαμε και έχουμε υποχρέωση ως πολιτικά όντα, ως πολιτικά κόμματα να φέρνουμε μεταρρυθμίσεις, να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας, να βελτιώνουμε την καθημερινότητά τους. Αλλά έβαλαν και στο ράφι, με ψηφοφορία στην Επιτροπή Νομικών, μια άλλη μεγάλη μεταρρύθμιση που θα βοηθήσει, όταν και αν εφαρμοστεί, την κοινωνία ολόκληρη, όχι μόνο τον δικηγορικό κόσμο, όχι μόνο τους δικαστές και τους δικηγόρους, αλλά και όλους τους πολίτες, γιατί στα δικαστήρια προσφεύγουν οι πολίτες αυτή της δικαιοσύνης. Αυτό όλο το πλέγμα είναι, αυτή την νοοτροπία έχουμε σήμερα. Αυτή την προσέγγιση που προσομοιάζει και αγγίζει και τον λαϊκισμό, την ώρα που ο κόσμος, οι πολίτες, εν μέσω της συνθήκης της πανδημίας, περιμένουν από μας μια σοβαρότητα και μια πολιτική τόλμη, την οποία και η κυβέρνηση και ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει δείξει, εξού και έχουμε τις μεταρρυθμίσεις κατατεθειμένες και συζητημένες ενώπιον των επιτροπών και πρέπει να πάει στην Ολομέλεια. Και περιμένουμε λοιπόν αυτή την σοβαρότητα, αυτή την πολιτική τόλμη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και δεν την βλέπουμε. Συνεχίζουν να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούσαν και πριν να περνούμε όλο αυτό που περνούμε. Είτε αφορά τις κρατικές εγγυήσεις, που είναι ένα εργαλείο συμπληρωματικό, και έχει δίκιο ο κύριος Στεφάν, που λέει ότι πρέπει να υπάρχουν εκείνες οι δικλείδες ασφαλείας που να διασφαλίζουν ότι όλα θα γίνονται όπως πρέπει να γίνονται, χωρίς να υπάρχει έλεγχος μειωμένος που να επιτρέπει την κακοδιαχείριση. Και αυτά προνοούνται στο νομοσχέδιο. Και δεν προνοούνται μόνο από το νομοσχέδιο, προνοούνται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που το επαναλαμβάνω, έχει εφαρμόσει αυτό το εργαλείο σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Ως εκ τούτου θέλουμε σοβαρότητα και όχι προσέγγιση λαϊκιστική. Αυτή είναι το ζήτημα και το ζούμε έντονα αυτές τις τελευταίες εβδομάδες στην Βουλή. Λες και ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει συμπεριφερθεί ποτέ με τρόπο ούτως ώστε να μην αποδώσει τα εύσημα σε όλους όσοι συμπεριφέρονται με υπευθυνότητα. Το κάναμε και στην άλλη μεγάλη μεταρρύθμιση που πετύχαμε. Αυτήν του ΓΕΣΥ, που σήμερα έχουμε το ΓΕΣΥ και μπορούμε και στεκόμαστε στα πόδια μας. Δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς θα ήταν να περνούμε την πανδημία χωρίς ΓΕΣΥ. Το κάναμε στις δεκάδες επίπονα νομοσχέδια που αφορούσαν στο να βγει η χώρα από το μνημόνιο. Αποδώσαμε τα εύση. Και στο Δίκο, ιδιαίτερα στο Δίκο, και στις άλλες όλες τις πολιτικές δυνάμεις που ενίσχυαν αυτή την προσπάθεια. Δεν έχουμε πρόβλημα στο να αποδώσουμε εύσημα. Δεν θα ήταν μεταρρυθμίσεις που θα εκαρπούντο ο συναγερμός για να πούμε ότι είμαστε λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Ίσα-ίσα, επειδή είμαστε λίγες μέρες πριν τις εκλογές, τώρα είναι η ώρα όλοι να συμπεριφερόμαστε με υπευθυνότητα. Κάτι που δυστυχώς λοιπόν, δεν είδαμε ούτε από το ΑΚΕΛ, ούτε από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δημητρίου. Απλά επιτρέψτε μου να κάνω μια επισήμανση όσον αφορά την διαχείριση της πανδημίας και το ΓΕΣΥ, γιατί εντάξει μέχρι στιγμής μπορεί να τα καταφέραμε χάρη βεβαίως και στις προσπάθειες των γιατρών και των νοσηλευτών. Βρισκόμαστε όμως σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο, έτσι, κομβικό σημείο οριακά.
έχουμε φτάσει στο κόκκινο και είναι θέμα ημερών να δούμε αν θα αντέξει άλλο το σύστημα υγείας ή αν θα καταρρεύσει. Είναι επικίνδυνα υψηλοί οι αριθμοί, οι δείκτες που έχουμε τις τελευταίες μέρες. Αυτό σαν παρένθεση. Πάω στον κύριο Παντελίδη να σχολιάσει όλα αυτά που ακούστηκαν. Κύριε Παντελίδη. Κυρία Φλωρίδου, άκουσα με μεγάλη προσοχή και τον κύριο Στεφάνου και τον κύριο Δημητρίου και θα ήθελα να κάνω τέσσερις παρατηρήσεις. Πρώτον, κυρία, ακόμα και αν δεχτούμε την επιχειρηματολογία του Δημοκρατικού Συναγερμού σε σχέση με το νομοσχέδιο των κρατικών εγγύησεων, που δεν ισχύει, αλλά αν τη δεχτούμε για χάρη συζήτηση, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ο Δημοκρατικός Συναγερμός ευθύνεται για καθυστέρηση 52 εβδομάδων και η Βουλή μίας. Ακόμα και αν δεχτούμε το δικό του επιχείρημα. Διότι θέλω να σας θυμίσω ότι για ένα ολόκληρο χρόνο, δηλαδή για 52 ολόκληρες εβδομάδες, από την ημέρα που η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού απέσυρε το νομοσχέδιο των κρατικών εγγύησεων, μέχρι αυτές τις μέρες που το κατέθεσε, όχι μόνο δεν κατέθεται νομοσχέδιο για κρατικές εγγύησεις, αλλά είχαμε και ανεπάλληλες δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης, του Υπουργού Οικονομικών και άλλων, ότι έχουν εναλλακτικό σχέδιο, το οποίο είναι και πολύ καλύτερο, και κόφευαν στις εκκλήσεις τουλάχιστον του Νικόλα Παπαδόπουλου και του Δημοκρατικού Κόμματος. Μπορώ να θυμηθώ πάνω από 4-5 περιπτώσεις το καλοκαίρι, το φθινόπωρο, στη συζήτηση των προϋπολογισμών με το νέο χρόνο φέτος που ζητούσαμε το νομοσχέδιο των κρατικών εγγύησεων. Επομένως, όταν το κατέθεσα μια εβδομάδα πριν κλείσει η Βουλή, χωρίς μάλιστα να ζητήσει η κυβέρνηση την διαδικασία του κατεπήγοντος ως όφιλε, ως η καταθέτουσα το νομοσχέδιο, μπορεί να καταλάβει κανείς ποιος έχασε και στέρισε ένα ολόκληρο χρόνο από τις επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα, κάλλιο αργά παρά ποτέ, το νομοσχέδιο είναι εκεί. Εμείς έχουμε καταθέσει δύο συγκεκριμένες τροπολογίες και επ' αυτών επιμένουμε. Και επειδή έγινε λόγος από τον κύριο Δημητρίου ότι η αντιπολίτευση συμπεριφέρεται ως αν να μην έχουν εξελιχθεί κάποια πράγματα στην πορεία, θέλω να πω ότι αυτό ακριβώς κάνει η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και θα αναφέρω δύο πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το πρώτο αφορά τις ίδιες τις κρατικές εγγύησεις. Αν θυμάστε, στο νομοσχέδιο που κατέθεσε πριν ένα χρόνο, η κυβέρνηση επιμένει να αναθέσει το όλο έργο υπό την ευθύνη της Γενικής Λογίστριας. Στο μεταξύ, η Γενική Λογίστρια έγινε υποδιερεύνηση δημόσιων λειτουργών για το σκάνδαλο του σφαγείου. Επομένως, σας ρωτώ, τώρα που η κυβέρνηση επιμένει να αναθέτει το όλο σχέδιο στη Γενική Λογίστρια, ποιος είναι εκτός πραγματικότητας και ποιος αγνοεί όσα έχουν μεσολαβήσει στο μεταξύ. Δεύτερο παράδειγμα, επειδή γίνεται λόγος συχνά για την πανδημία και ότι η αντιπολίτευση δεν αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει πανδημία. Λοιπόν, εν μέσω πανδημίας, Αύγουστο μήνα, η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού έδωσε 5 παράνομα διαβατήρια, παραβιάζοντας τους κανονισμούς, προσέξτε, που και ο Δημοκρατικός Συναγερμός είχε ψηφίσει 3 μέρες πριν. Επομένως, αν κάποιος δεν βλέπει τι γίνεται γύρω του, αυτός είναι η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού που συνέχιζε να παρανομεί ως αν να μην τρέχει τίποτε. Και ένα τελευταίο σχόλιο για τις μεταρρυθμίσεις. Ακούω τον Δημοκρατικό Συναγερμό και την κυβέρνηση αυτές τις μέρες και σχηματίζω την εντύπωση ότι ουσιαστικά ενοχλούνται με τη δημοκρατία. Και το λέω αυτό γιατί δεν είναι δυνατόν να στοχοποιούν την αντιπολίτευση επειδή δεν συμπλέει αυτό που θέλουν οι ίδιοι. Είναι καθήκον της κυβέρνησης να μπαίνει σε διάλογο και να σχηματίζει τις πλειοψηφίες που χρειάζονται για διάφορα είτε νομοσχέδια, είτε προτάσεις νόμου που κατατίθενται από βουλευτές, είτε για μεταρρυθμίσεις. Εάν η κυβέρνηση απέτυχε να το κάνει αυτό, δεν μπορεί να στοχοποιεί την αντιπολίτευση. Και ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι η κυβέρνηση δεν είχε ουσιαστική πρόθεση σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις, αλλά να κάνει παιχνίδι παραμονές των εκλογών, είναι το θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θυμάστε την κυβέρνηση που διαφωνούσε με τα δημοψηφίσματα. Ήρθε προχθές να μας πει να κάνουμε δημοψήφισμα την ίδια μέρα μάλιστα με τις βουλευτικές εκλογές. Είτε πρόχειρους θα τους χαρακτηρίσει κανείς, είτε τακτικιστές. Και στις δύο περιπτώσεις δεν μπορούν να χαρακτηριστούν σοβαρή διακυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε αυτό που έχουμε μπροστά μας, το νομοσχέδιο για τις κρατικές εγγύησεις, να ξεπεράσουμε την καθυστέρηση που η κυβέρνηση προκάλεσε για ένα ολόκληρο χρόνο, στερώντας από τις
επιχειρήσεις χρηματοδότηση και καλούμε τα πολιτικά κόμματα και τον Δημοκρατικό Συναγερμό περιλαμβανομένου να στηρίξει τις τροπολογίες μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε ή δυνατόν ομόφωνα αυτό το νομοσχέδιο των κρατικών εγγύης. Ναι. Κάτι τελευταίο, κύριε Παντελίδη, γιατί επιμένετε στην παρέμβαση του Γενικού Ελεκτή από τη στιγμή που οι τράπεζες έχουν τους επόπτες τους, την Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι πληροφορίες φέρουν τους επόπτες να μην αποδέχονται ούτε καν την παρουσία του Ελεκτή ως παρατηρητή. Καταρχάς, η κυβέρνηση αποφασίζει και αν η κυβέρνηση λέει ότι δεν της το επιτρέπουν οι τράπεζες, τότε αντιλαμβάνεστε πόσο λανθασμένα σκέφτεται η κυβέρνηση. Η ουσία είναι η εξής. Σε αυτό το σχέδιο, για να καταλάβει και ο κόσμος με απλά λόγια, σε αυτό το σχέδιο της δανειοδότησης των επιχειρήσεων από τις τράπεζες με κρατική εγγύηση, υπάρχουν δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι οι τράπεζες, οι οποίες θα βάλουν τα χρήματα με βάση τα δικά τους κριτήρια, με βάση τα δικά τους μέτρα. Σεβαστό, τη δουλειά τους θα κάνουν. Ο άλλος πυλώνας όμως είναι το κράτος, το οποίο θα εγγυηθεί αυτά τα δάνεια. Άρα λοιπόν έχει και το κράτος το δικαίωμα, αν θέλετε και την υποχρέωση, από τη στιγμή που μιλούμε για χρήματα των φορολογούμενων, να αξιολογεί σε ποιους δίνει αυτή την περιβόητη κρατική εγγύηση, δηλαδή σε ποιους δεσμεύει τα χρήματα των φορολογουμένων. Για αυτή τη διαδικασία λοιπόν, εμείς αυτό που προτείνουμε είναι ρόλο παρατηρητή, το υπογραμμίζω, παρατηρητή, όχι συγκατάθεσης, παρατηρητή σε ζωντανό χρόνο στην ελεκτική υπηρεσία. Το ίδιο ακριβώς που προτείνουμε, κυρία Φλωρίδου, ήδη γίνεται στη διαδικασία δανειοδότησης από τους δανειστικούς επιτρόπους, ήδη γίνεται στην διαδικασία των δημοσίων προσφορών. Θέλουμε δηλαδή σε ζωντανό χρόνο να παρατηρεί, ούτε να εγκρίνει, ούτε να κάνει οποιαδήποτε άλλη άσκηση εξουσίας η ελεκτική υπηρεσία, αλλά να παρατηρεί την διαδικασία σε ζωντανό χρόνο αν πηγαίνουν όλα καλά. Και ξέρετε γιατί? Γιατί θέλουμε να αποτρέψουμε στην γέννησή τους, στην δημιουργία τους, οποιαδήποτε φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς και δεν θέλουμε μετά από κάποια χρόνια, δεν αντέχω στον πειρασμό να το πω, δεν θέλουμε μετά από κάποια χρόνια να μας πει κάποιο πόρισμα ότι το 51,8 των κρατικών εγγυήσεων, για παράδειγμα, ήσαν παράτυπες ή παράνομες. Όπως ζούμε τώρα με τη διαδικασία των διαβατηρίων. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Στεφάνου, θα έρθω κοντά σας. Επιτρέψτε μου όμως πρώτα να πάω στον κύριο Δημητρίου, γιατί τον βλέπω ότι θέλει να απαντήσει. Και μετά, κύριε Στεφάνου, θα σας δώσω το χρόνο και εσάς. Ελάτε, κύριε Δημητρίου. Αν μου δίνετε τον λόγο, επειδή νιώθετε ότι θέλω να απαντήσω, έχω υπομονή να απαντήσω και μετά από τον κύριο Στεφάνο. Αλλά εσείς συντονίζετε, εσείς βάζετε και τους κανόνες. Ωραία, θέλετε να απαντήσετε και στους δύο. Εντάξει, να ακούσουμε τότε τον κύριο Στεφάνο, γιατί θέλω να κλείσουμε αυτό το γύρο, αυτό το θέμα και να πάμε και στην πενταμερή. Ωραία, τότε να ακούσουμε τον κύριο Στεφάνο. Γιατί και ο κύριος Στεφάνου παίρνει σημειώσεις, βλέπω. Ναι, παίρνω σημειώσεις πρώτον για να πω ότι ο ελέγχος δεν γίνεται για τις τράπεζες. Ούτε μπορείς να καθορίσεις πού θα δώσουν οι τράπεζες ή όχι. Αυτό πρέπει να το καθορίσεις μέσα από τις διαδικασίες που πρέπει να προβλέπονται στον νόμο για τις κρατικές εγγυήσεις. Και είναι κακή ερμηνεία, ή αν θέλετε παρερμηνία, αυτό που λέγεται ότι η προσπάθεια τουλάχιστον του ΑΚΕΛ αλλά και άλλων κομμάτων στην Βουλή είναι να δούμε πώς θα ελέγξουμε τις τράπεζες, που δεν μπορούμε να τις ελέγξεις. Εδώ δηλώνει αδυναμία ο κεντρικός τραπεζίτης. Ο έλεγχος είναι για τις εγγυήσεις που θα δίνει το κράτος. Είναι για να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα του κράτους και τα καλώς νοούμενα του φορολογούμενου πολίτη, γιατί σε τελική ανάλυση, όταν ενεργοποιούνται κρατικές εγγυήσεις για δάνεια που δεν θα εξοφλούνται και θα αποδειχθούν προβληματικά, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα το κράτος να ελέγξει κατά πόσο πρέπει ή δεν πρέπει να δώσει και να μην βγάζουμε λεφτά από την τσέπη των φορολογούμενων πολιτών να πηγαίνουν σε δάνεια. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η κυβέρνηση στο θέμα της Επιτροπής Ελέγχου, στο θέμα της ελέγχου, έκανε ένα βήμα πίσω. Ακόμα και από αυτό που προβλεπόταν στο νομοσχέδιο του περασμένου Απρίλη. Στον περασμένο Απρίλη υπήρχε μια επιτροπή
στην οποία ήταν και το Υπουργείο Οικονομικών, ήταν και το Γενικό Λογιστήριο, ήταν και, και η Κεντρική Τράπεζα. Τώρα η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο που έφερε είναι μόνο το Γενικό Λογιστήριο. Και έχουν επισημάνει όλα τα κόμματα πλην του κυβερνώντος ότι γιατί έκανε αυτό το τμήμα πίεση και άφησε μόνο το Γενικό Λογιστήριο και αφαίρεσε ακόμα και εκείνο που είχε στο προηγούμενο νομοσχέδιο. Απάντηση δεν πήραμε. Επομένως, εμείς θεωρούμε ότι η Επιτροπή Ελέγχου και οι διαδικασίες ελέγχου θα πρέπει να ενισχυθούν. Προς τούτες συγκεκριμένες προτάσεις νόμου, τις οποίες θα δούμε την ερχόμενη Τετάρτη, για να ενισχυθεί αυτό το κομμάτι του νόμου. Τώρα, σε ό,τι αφορά στον λαϊκισμό, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ τη λογική, ότι ξέρετε, επειδή η κυβέρνηση φέρνει μεταρρυθμίσεις με έναν περιεχόμενο που η ίδια θεωρεί ότι ορθό, ότι δεν έχει τη δυνατότητα η Βουλή να έχει άποψη να κάνει διαφοροποιήσεις, να ζητήσει διαφοροποιήσεις και αν και εφόσον δεν εγκριθούν ο καθένας να τοποθετεί την μεταρρύθμιση ανάλογα με το περιεχόμενο. Εδώ για τη δεικτική μεταρρύθμιση διαφωνεί το Ανώτατο Δικαστήριο για διάφορα πράγματα, διαφωνεί ο Δικηγορικός Σύλλογος για διάφορα πράγματα. Έγινε κριτική κατά διαστήματα τους τελευταίους δύο μήνες ότι πολύ αργοπορημένα πάλι ήρθε η κυβέρνηση και ότι δεν έκανε το homework που θα έπρεπε να κάνει και κριτικές ακούστηκαν τον κόμμα και μετά επειδή η πλειοψηφία θεωρεί ότι δεν μπορεί να πάει στην Βουλή στην τελευταία που σημειωτέων ότι θα συνεχιστεί και η ζωή, έτσι. Κλείνει στις 22 Απρίλη και θα έχουμε μια νέα αρχές του Ιούνιου, μετά τις 30 του Μάη. Και να θεωρεί ο συναγερμός και η κυβέρνηση και να το λέει κιόλας ο συναγερμός με πολυδάπανες προφανώς. Ξέρετε, η Βουλή εμποδίζει τις μεταρρυθμίσεις. Καλά, η Βουλή πρέπει να κάνει ό,τι θέλει η κυβέρνηση. Το ίδιο ισχύει εν τοπική αυτοδιοίκηση. Ότι σε ό,τι αφορά στο ΑΓΕΠ, έναν 80% του περιεχομένου της μεταρρύθμισης, εμείς συμφωνούμε, άλλωστε ήταν και δικές μας προτάσεις. Διαφωνούμε όπως διαφωνούν και άλλα κόμματα, αναφορικά με αυτό που ήθελε να κάνει η κυβέρνηση, ότι πρέπει να πάμε με έναν πανκύπριο δημοψήφισμα και μάλιστα την ημέρα των εκλογών. Είχαμε ξεκαθαρίσει στην κυβέρνηση ότι όπως και να διαμορφωθεί το νομοσχέδιο, εμείς θέλουμε να πάμε με τοπικά δημοψηφίσματα, με τη λογική που σας λέγα. Η κυβέρνηση θεωρεί, ο συναγερμός θεωρεί ότι αυτό το πράγμα είναι λαϊκισμός. Λυπούμε πάρα πολύ. Και δεν θα καθορίσει ο συναγερμός ποιος είναι ο λαϊκισμός και ποιος όχι. Μάλιστα. Εκτός και θεωρεί ο συναγερμός ότι ό,τι εγκρίνει η Βουλή της κυβέρνησης είναι καλό, όποτε έχει άποψη η πλειοψηφία της Βουλής, είναι λαϊκισμός. Δεν δίνουμε τη δυνατότητα ούτε και το δικαίωμα στον συναγερμό να κρίνει ποιος είναι λαϊκισμός και ποιος όχι. Αν μας κρίνει ότι είχαν μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση δεν τους άρεσε το 2013, ήρθαν το 2018 να δικαιώσουν. Λυπούμε πάρα πολύ. Το 2020, εγώ καλώ τους πολίτες να μας κρίνουν τον καθενός για την συμπεριφορά τους και αν έχει τελικά δικαίωμα το κάθε κόμμα στην Βουλή να πει την άποψή του, αν δεν εγκρίνει, αυτό το πράγμα κατά τον συναγερμό να είναι λαϊκισμός. Αυτή είναι η λογική, εγώ δεν μπορώ να την αντιληφθώ και πρέπει να πω ότι συγκρούεται κατά μέτωπα με αυτόν το οποίο επιβάλλει η δημοκρατία και οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες της Βουλής να έχει άποψη, να ψηφίζει ή να καταψηφίζει ανάλογα. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Στεφάνο. Όλοι θα κριθείτε στις 30 του Μάη από τον κυπριακό λαό. Ελάτε κύριε Δημητρίου να ολοκληρώσουμε αυτή την ενότητα. Βεβαίως, βεβαίως. Κανείς δεν θέλει να θυμώσει τα κόμματα και κανείς δεν θέλει να μην έχουν άποψη τα κόμματα. Είναι ένα αυτό και είναι άλλο να σφραγίζεις στον αιώνα τον άπαντα τις μεταρρυθμίσεις αυτές. Μας είπε ο κύριος Στεφάνου ότι διαφωνεί το Ανώτατο Δικαστήριο και ο Δικηγορικός Σύλλογος με τις εισηγήσεις. Προφανώς θα διαφωνεί. Και σε δύο χρόνια θα διαφωνεί. Αν περιμένουμε τον Δικηγορικό Σύλλογο και τους δικαστές να κάνουμε μεταρρύθμιση, δεν θα κάνουμε ποτέ. Όμως τα νομοσχέδια είναι πολύ συζητημένα, κύριε Στεφάνου, στην Επιτροπή Νομικών. Εδώ και δύο χρόνια. Και μάλιστα με εισήγηση του συναδέλφου σας του Άρη του Δαμιανού πέρσι τον Ιούλιο, δημιουργήθηκε και ad hoc επιτροπή που κάποιος μπορεί να πει ότι είναι παρατραβηγμένη σε σχέση με το Σύνταγμά μας,
στην οποία αυτόν επιτροπή συμμετάσχουν και οι δικηγόροι και οι δικαστές και η εκτελεστική εξουσία και έχουν έρθει τα νομοσχέδια για να ψηφιστούν μετά από τις παρεμβάσεις και τις εισηγήσεις και τις προσθήκες και του ΑΚΕΛ και των άλλων κομμάτων. Σήμερα θυμούνται ότι δεν είναι πολύ καλά συζητημένα σε σχέση με την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης πολύ συζητημένα. Εδώ και 2 χρόνια στην Επιτροπή Εσωτερικών. Αλλά θέλουν να κάνουν όμοιρο όλης της Κύπρου την απόφαση ενός ή 2 Δήμων οι οποίοι θα ψηφίσουν αρνητικά. Γι' αυτό και εμείς θέσαμε το ερώτημα να αποφασίσει ολόκληρος ο κυπριακός λαός, το σύνολο του, αν θέλουν ή αν δεν θέλουν την μεταρρύθμιση. Πολύ απλά και πολύ εξηγημένα. Αυτός είναι ο πραγματισμός. Αυτή είναι η σοβαρότητα. Ο λαϊκισμός είναι με επιχειρήματα έολα να λες ότι για τον ΑΒΓ λόγο δεν θα τα στείλω στην Ολομέλεια ή θα καταψηφίσω την πρόταση για τα δημοψηφίσματα. Αυτό κάνετε κύριε Στεφάνου, αυτό κάνετε κύριε Παντελίδη. Αυτή η στάση σας δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση στάθος στον υπέροχο. Δεν σας ακούω. Ό,τι δεν έχουν όχι μειοψηφία που είσαστε εσείς. Η σκοπιμότητα είναι τη πλειοψηφία και όχι τη μειοψηφία. Κύριε Στεφάνου, η εκτελεστική εξουσία, η κυβέρνηση, φέρνει νομοσχέδια. Συζητιούνται τα νομοσχέδια. Συζητιούνται ξανά σε βάθος. Γίνονται αλλαγές. Γίνονται τροποποιήσεις. Και την ώρα που πρέπει να δείξετε την πολιτική τόλμη που χρειάζεται να δείξετε για να ψηφιστούν και να γίνουν 5 μεταρρυθμίσεις σε αυτόν τον τόπο για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας, για να βελτιωθεί ο τόπος μας, λέτε όχι. Λοιπόν, κύριε Δημητρίου, κύριε Στεφάνου, να μην το ανοίξουμε άλλο, σας παρακαλώ, αυτό το θέμα, γιατί και έχω... Μια κουβέντα, ναι. Μια κουβέντα για τις κρατικές εγγύσεις. Ναι. Και τελειολοποιώνω, γιατί ναι. Διακούστηκαν και εκεί πολλά. Το ζήτημα είναι να δώσουμε στους συμπολίτες μας, στις μικρές και στις μικρότερες και στις μεσαίες επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους που εργοδοτούν, αυτή την ένεση ρευστότητας, αυτό το μέτρο, μαζί με τα άλλα μέτρα που εδόθηκαν για να αντεπεξέλθουμε από αυτή την συγκυρία, από αυτή την συνθήκη που ζούμε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Προφανώς θέλουμε να υπάρχει έλεγχος. Κανείς δεν είπε να γίνει κάτι ανεξέλεγκτο και προφανώς αυτά τα εργαλεία θα πρέπει να ελέγχονται από και εντός κράτους και εκτός κράτους. Λοιπόν. Αυτό θα γίνει. Θα δούμε τις τροπολογίες και θα αποφασίσουμε. Και μια κουβέντα μικρή μόνο, αν τυχόν έγινε κάποια παρεξήγηση στα όσα είπα, αν δεν ακούστηκε καλά. Ο Πανκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος στην τελευταία φάση της συζήτησης στην Αρχόγια Επιτροπή είχε και λόγο και ρόλο και έχει συμβάλει καταλυτικά στο να βελτιωθούν αυτά τα νομοσχέδια και σίγουρα σήμερα είναι σύμφωνο στον Πανκύπριο Διορικό Σύλλογο και ο πρόεδρος του κ. Κλειρίδης έχει πολλές φορές εκφράσει την δυσαρέσκειά του για το ότι δεν προχώρησαν τα νομοσχέδια στην Επιτροπή Νομικών και να πάνε στην Ολομέλεια. Προηγουμένως είχαν ζητήματα, ναι, είχαν ενστάσεις, γιατί ακριβώς δεν εδόθηκε ο χρόνος και ο ρόλος που ίσως να ήθελα. Μάλιστα. Λοιπόν, ερχόμαι στον κύριο Παντελίδη. Δεν θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Παντελίδη, να μου σχολιάσατε τίποτα για το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης ή για το δημοψήφισμα. Θέλω να μου πείτε, γιατί σε 8 μέρες, 9 μέρες έχουμε μπροστά μας την άτυπη πενταμερή. Ποιες είναι οι προσδοκίες? Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία? Θεωρείτε ότι είναι παγίδα, θα είναι αποτυχία? Είναι περιορισμένες οι προσδοκίες? Τι αναμένετε? Το βέβαιο και νομίζω το στοιχείο που εκφράζει όλες τις πολιτικές δυνάμεις και όλα τα πολιτικά πρόσωπα ανεξαρτήτως διαφορετικών απόψεων είναι η απεσιοδοξία. Και η απεσιοδοξία πηγάζει από την στάση της Τουρκίας όπως αυτή καταγράφεται με τον πιο επίσημο τρόπο, είτε από στόματα Τούρκων πολιτιακών αξιωματούχων, είτε από τα στόματα πολιτικών ηγετών, πολιτικών προσώπων της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Και η ανησυχία είναι εμφανής. Μέχρι χθες διάβαζα συνέντευξη του
τουρκοκύπριου ηγέτη του κυρίου Τατά, ο οποίος δήλωνε ότι πάει στην Γενέβη με ένα νέο όραμα, όπως το χαρακτήρισε, και ένα νέο μοντέλο λύσης. Άρα λοιπόν, ακόμα και μερικές μέρες πριν από την Πενταμερή, η Τουρκία επιμένει να μιλά για δύο κράτη. Κάτι το οποίο είναι εκτός και των όρων εντολής του Γενικού Γραμματέα και των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτό είναι προβληματικό και αυτή τη στιγμή που συμβαίνει, λόγω της ουδετερότητας στην οποία τηρούν τα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία πρέπει, θα έπρεπε και πρέπει να διορθώσουν, αν θέλετε, την τουρκική στάση, να επισημάνουν δηλαδή στην τουρκική πλευρά ότι δεν μπορεί να θέτει τέτοιου είδους ζητήματα ούτε γύρω από το τραπέζι ούτε πάνω στο τραπέζι. Και ένα από τα πράγματα για τα οποία επικρίνουμε τον πρόεδρο Αναστασιάδη είναι ακριβώς γιατί αφήνει τον χρόνο να κυλά χωρίς να ζητά επίμονα από τα Ηνωμένα Έθνη να θέσουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνει η συζήτηση και επιπρόσθετα παραμένει χωρίς πρόσκληση η Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό δεν είναι θέμα μόνο εντυπώσεων και τύπων, είναι και θέμα ουσίας. Γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι σε μια διεθνή διάσκεψη, την Πενταμερή όπως έχει εξελιχθεί, υποτίθεται πάμε για να συζητήσουμε την διεθνή πτυχή. Μα η διεθνή πτυχή αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συνομολογήσει τις διάφορες συνθήκες με την Βρετανία, την Ελλάδα και την Τουρκία. Άρα λοιπόν η απουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας από ένα τέτοιο, από μια τέτοια σύνοδο από μόνη της προκαλεί πρόβλημα. Και το τελευταίο σχόλιο που έχω να κάνω δεν θα κουραστούμε να το λέμε και πιστεύω ότι θα ισχύει και στη διάρκεια της Πενταμερούς αλλά και μετά από αυτή. Μάλιστα. Για να λυθεί το Κυπριακό, κυρία Φλωρίδου, η Τουρκία πρέπει να κάνει συγκεκριμένες υποχωρήσεις. Αυτή έχει δημιουργήσει το κυπριακό πρόβλημα, αυτή το κρατά άλυτο ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής, αυτή κρατά το κλειδί της λύσης, όπως λέμε χαρακτηριστικά. Το να περιμένει κανείς από την ελληνοκυπριακή κοινότητα να κάνει πρόσθετες υποχωρήσεις, οι οποίες η ρίση του εμπαρόγου δεν υπάρχουν άλλες στις εσωτερικές πτυχές, γιατί ήδη στο Κράν Μοντάνα ο πρόεδρος Αναστασιάδης έχει κάνει όλες τις υποχωρήσεις που μπορούσε κανείς να κάνει. Και να περιμένει κανείς ότι θα υποχωρήσουμε και στο θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να οδηγήσει σε μια σωστή ή αποδεκτή από τους ελληνικούς λύση. Επομένως, ο στόχος είναι να βεβαιωθούμε ότι δεν θα ικανοποιηθούν οι τουρκικές απαιτήσεις για λύση δύο κρατών ή για συνομοσπονδία δύο κρατών ή για συγκεκαλυμμένη συνομοσπονδία με το μανδύα μιας χαλαρής ή αποκεντρωμένης ομοσπονδίας, όπως συζητείται ακόμα και με ευθύνη του Πρόεδρου Αναστασιάδη, να ενισχυθεί ο ρόλος και η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας και να εφαρμοστεί επιτέλους μια νέα στρατηγική η οποία θα επιδιώξει να αλλάξει την τουρκική στάση. Ευχαριστώ. Διαφορετικά οδηγούμαστε σε ένα νέο αδιέξοδο όλο χειρότερο, όλο και χειρότερο σε σύγκριση με το προηγούμενο. Ευχαριστώ κύριε Παντελίδη. Κύριε Στεφάνου, θα πρέπει να διαδραματίσει αυτό το ρόλο ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και να συνετίσει την Τουρκία εν ώψη της Πενταμερούς για αυτές τις παράλογες αξιώσεις που προβάλλει για λύση δύο κρατών. Έχει απαντήσει ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όταν πριν από μερικές εβδομάδες ερωτήθηκε εάν τα Ηνωμένα Έθνη είναι έτοιμα να συζητήσουν τη λύση δύο κρατών, είχε πει ότι τα Ηνωμένα Έθνη καθοδηγούνται από συγκεκριμένα ψηφίσματα και η βάση λύσης είναι συμφωνημένη και περιέχεται σε αυτά τα ψηφίσματα και είναι η λύση της ζωνικής και κοινωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως αυτή περιγράφεται στα σχετικά ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Απαντώντας εάν μπορεί να συζητηθεί κάτι άλλο εκτός απάντησε ότι θα πρέπει να συμφωνήσουν και τα δύο μέρη. Επομένως, εάν η δική μας η πλευρά παραμείνει στην συμφωνημένη βάση λύσης που είναι η ριζονική δικοινωτική ομοσπονδία, απλά δεν θα συζητηθεί οτιδήποτε άλλο. Και αν η Τουρκία ή η ευρύτερα η τουρκική πλευρά, να περιλάβω με τον κύριο Τατάρ που είναι θειασότης της λύσης δύο κρατών, επιμένουν να συζητηθεί και η λύση δύο κρατών και εμείς παραμείνουμε συνεπείς στην συμφωνημένη βάση λύσης, τότε το πιο πιθανό είναι ότι θα επέλθει αδιέξοδο
και θα χρειαστεί ο Γενικός Γραμματέας να καταγράψει, να ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας, γιατί υπήρξε αυτόν το αδιέξοδο. Και αυτός που θα είναι σε διάσταση με τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών θα είναι η τουρκική πλευρά. Ας αναλάβει αυτή τις ευθύνες. Το λέω τούτο γιατί πρώτον, πηγαίνοντας στην άλλη συνάντηση, πρέπει να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το ποιος είναι ο στόχος σε αυτήν την άλλη συνάντηση. Και ο στόχος είναι να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις μετά από το διαπραγματευτικό κενό των 4 σχεδόν χρόνων που υπάρχει μετά από την αποτυχία της διάσκεψης στο κράτος Μοντσανά. Δεύτερον, είναι για να πετύχει αυτός ο στόχος χρειάζεται να τοποθετηθούν τα εμπλεκόμενα μέρη αναφορικά με αυτόν το οποίο έχει προτείνει ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή για συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο κράτος Μοντσανά, διαφυλάσσοντας τις επιτευχτήσεις συγκλήσεις και διαπραγματευόμενες επί του πλαισίου που έχει καταθέσει, που περιλαμβάνουν 6 σημαντικά ζητήματα. Η δική μας η πλευρά θα πρέπει να τοποθετηθεί σε πλήρη αρμονία και ξεκάθαρα με αυτό που λέει ο Γενικός Γραμματέας. Από εκεί και πέρα, για το τι θα κάνει η τουρκική πλευρά, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει, ούτε ιδιαίτερα αισιόδοξος, έχοντας υπόψη και τις προκλήσεις της Τουρκίας όλων αυτό το διάστημα, αλλά και τις δηλώσεις που γίνονται τώρα. Όμως τη δική μας τη συμπεριφορά δεν θα πρέπει να την καθορίσουμε με βάση αυτό που λέει δημόσια η τουρκική πλευρά, αλλά θα πρέπει να την καθορίσουμε στη βάση του τι λέει ο Γενικός Γραμματέας και το τι λένε του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών. Επομένως, θα πρέπει να πάμε στην άλλη συνάντηση ξεκάθαρη σε ό,τι αφορά το πώς θα κινηθούμε, να είμαστε έτοιμοι και για πιθανές τοποθετήσεις της τουρκικής πλευράς σε μια προσπάθεια να θολώσει τα νερά, αλλά έχει σημασία εμείς να είμαστε ξεκάθαροι και συνεπείς στη συμφωνημένη βάση λύσης και σε ό,τι αφορά στο τι διεκδικούμε σε σχέση με τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα δεν πρόκειται να γίνει διαπραγμάτευση επί της ουσίας του Κυπριακού σε αυτήν την άτυπη συνάντηση. Αυτό θα γίνει αν και εφόσον ο Γενικός Γραμματέας κρίνει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Εκεί θα πρέπει να δούμε το τι κάνουμε, εάν και εφόσον πετύχουμε το στόχο της επανένωσης. Πάμε σωστά προετοιμασμένοι, κύριε Στεφάνου, έχει γίνει καλή προετοιμασία αυτή τη φορά? Αυτόν δεν μπορώ να το δούμε. Κάθε φορά ο καθένας κρίνεται με βάση τα αποτελέσματα και του τι κάνει την ώρα που καίει το σίδερο, να το πω έτσι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα κρυθεί από τους χειρισμούς και από το τι θα δηλώσει στην άτυπη την συνάντηση. Από εκεί και πέρα εμείς δεν προτρέχουμε να πούμε θα κάνει αυτόν ή εκείνον ή θα αποτύχει ή θα πετύχει. Επαναλαμβάνω ότι ο καθένας θα κρυθεί από το πώς θα χειριστεί τα πράγματα στην άτυπη συνάντηση. Ναι. Εμείς λέμε στον πρόεδρο πώς θα πρέπει κατά την άποψή μας να τα χειριστεί. Θα ενημερώσει βεβαίως ο πρόεδρος και το εθνικό στο τέλος της εβδομάδας. Κύριε Παντελίδη, να ρωτήσω και εσάς για τη σωστή προετοιμασία και μετά να κλείσουμε με τον κύριο Δημητρίου. Κατά τη δική σας γνώμη, πάμε προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα που μπορεί να βρούμε μπροστά μας στη Γενέβη? Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω, κυρία Φρουλίδου, γιατί ο πρόεδρος Αναστασιάδης είναι αυτός που ηγείται όλης αυτής της προσπάθειας και ο ίδιος θα πρέπει να κρίνει αν έχει προετοιμαστεί μαζί με τους συνεργάτες του. Οφείλω όμως να επισημάνω ότι εδώ και αρκετές εβδομάδες εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα έχουμε ζητήσει από τον πρόεδρο Αναστασιάδη μια ειδική συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου για να μας εξηγήσει επιτέλους, και λέω επιτέλους γιατί το ακούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν γίνεται, τι ακριβώς εννοεί με τον όρο αποκεντρωμένη ή χαλαρή ομοσπονδία που χρησιμοποιεί σε αρκετές περιπτώσεις τα τελευταία 2 χρόνια. Δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμα αυτή η συνεδρίαση, δεν έχει συζητηθεί αυτό το κομβικής σημασίας ζήτημα. Επομένως δεν είμαι βέβαιος αν έχει προηγηθεί η κατάλληλη προετοιμασία, κρίνοντας, όπως σας είπα, από την άρνηση του πρόεδρου Αναστασιάδη να συζητήσει με τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου αυτές τις ιδέες που δημοσίως τυπλοποιεί.
Ναι, λοιπόν, κύριε Δημητρίου, κλείνω με σας. Τι θα γίνει αν βρεθούμε μπροστά σε ένα νέο ναυάγιο στη Γενέβη? Υπάρχει σχέδιο Β και ποιο είναι αυτό? Κυρία Φιωρίδου, το ζήτημα είναι να είμαστε εμείς σωστά προετοιμασμένοι και θα είμαστε σωστά προετοιμασμένοι. Οι γνωστογραφικές πληροφορίες μιλούν για συνεχείς σκέψεις της διαπραγματευτικής ομάδας, τούτος ώστε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να είναι πολύ καλά προετοιμασμένος. Και από εκεί και πέρα, αυτό που με ρωτάτε για το κατά πόσο θα έχουμε αδιέξοδο ή όχι, κάτι το οποίο απευχόμαστε, θα εξαρτηθεί από το τι θα πει εντός της αιθούσης, στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, η τουρκική πλευρά. Προφανώς και δεν πάμε με μεγάλο καλάθι, με πολύ μικρό καλάθι πάμε, αλλά ας μην προδικάσουμε από τώρα ότι η Τουρκία θα πει και εντός όσα δημοσίως λέει εδώ και χρόνια. Είναι μια μεγάλη πιθανότητα. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι η τουρκική πλευρά μας έχει ευνηδιάσει ξανά σε αντίστοιχη διαδικασία, όταν δημοσίως έλεγε πως διαφαινόταν πως θα τορπιλιστεί η διαδικασία και εντός τον Γενάρη του 4 στη Νέα Υόρκη, είπε ότι ακριβώς χρειαζόταν να μπει για να προχωρήσει η διαδικασία. Και αυτό και εμείς θα πρέπει να είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι για την επιδιεγόμενη λύση που εδώ και τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες διεκδικούμε, τη λύση της ζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως περιγράφεται στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άλλωστε, τα ψηφίσματα αναφέρονται και στην ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα μετά το Βερολίνο της συνάντησης της 23ης του Νιόβριου του 19, αλλά και στις εκθέσεις, τελευταίες εκθέσεις που έχουμε δει. Και σε αυτή την βάση εμείς θα πρέπει να επιμείνουμε και θα επιμείνουμε σε αυτή την βάση λύσης του Κυπριακού, σε αυτό που εδώ και δεκαετίες επαναλαμβάνουμε επιδιώκουμε και να μην εκφεύγουμε. Και ναι, η αποκεντρωμένη ομοσπονδία και όχι η χαλαρή ομοσπονδία. Ποτέ και κανείς δεν μίλησε για χαλαρή ομοσπονδία. Αλλά μια ομοσπονδία που να μειώνει τις πιθανότητες τριβής μεταξύ των δύο κοινοτήτων μειώνοντας τις εξουσίες, είναι ομοσπονδία ακριβώς που θωρακίζει το ομοσπονδιακό χαρακτήρα της λύσης, της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, και δεν θα είναι χαλαρή ομοσπονδία. Είναι το ακριβώς αντίθετο της χαλαρότητας. Ναι. Η αποκεντρωμένη, η οποία ακριβώς ξεκαθαρίζει και είναι πολύ συγκεκριμένες οι εξουσίες που θα έχει το ομόσπονδο κράτος, που θα διασφαλίζει βεβαίως την μία εδαφική κυριότητα, την μία ηθαγένεια, την μία κυριαρχία, και εμείς προσθέτουμε και τον ένα ενιαίο ενέργειο χώρο, την μία ως την μία οικονομία, την μία κεντρική τράπεζα. Αυτές είναι οι βασικές αρχές. Έχουμε ως φρίκα το πλαίσιο του Κουτέρες και θα πρέπει να το διαφυλάξουμε. Το δίκο διαφωνεί, το έχουμε πει πολλάκι στα τελευταία χρόνια, αλλά για μας είναι μια σημαντική φρίκα και σε αυτό θα πρέπει να κινηθούμε με την πολύ καλή προετοιμασία η οποία ευχαριστώ, γίνεται κύριε Δημητρίου. Ευχαριστώ κύριε Δημητρίου. Κύριε Στεφάνου, σας ευχαριστώ πολύ και εσάς κύριε Παντελίδη για την παρουσία σας στην εκπομπή. Καλό υπόλοιπο σας εύχομαι. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Πάμε εκτός σύνορων. Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το πρωί στο Κοροπή όταν 76χρονος άνδρας πυροβόλησε με καραμπίνα και σκότωσε τον 48χρονο γιο του. Πάμε στην Αθήνα και τον ανταποκριτή μας Γιώργο Φωκιανό για όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Νεκρός εντοπίστηκε στην αυλή του σπιτιού του στο Κοροπή Αττικής. Ένας 48χρονος με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο, όπως είπες και εσύ, για οικογενειακή τραγωδία, καθώς ο φερόμενος ο θήτης είναι ο ηλικιωμένος πατέρας του. Σύμφωνα με την αστυνομία, το θύμα εντοπίστηκε σήμερα το πρωί θανάσιμα τραυματισμένο στην Κυλιακή χώρα από πυροβόλο όπλο. Ενώ αστυνομικές πηγές ανέφεραν πως η συμπεριφορά και τα προβλήματα αλκοολισμού του 48χρονου όπληξαν το χέρι του πατέρα του. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν επίσης ότι σήμερα το πρωί στις 10 περίπου η ώρα οι δύο άνδρες καυγάδισαν πολύ βαριά και ο ηλικιωμένος 76χρονος πήρε την καραμπίνα και πυροβόλησε το γιο του. Ο 76χρονος
τηλέφωνο συνελήφθη και προανάκριση διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής. Στέφανη. Μάλιστα. Τώρα, χωρίς την υποχρεωτική 7ημερη καραντίνα, θα εισέρχονται πλέον στην Ελλάδα οι πολίτες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακόμη 5 χώρες, Γιώργο. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εξέδωσε σήμερα νέα οδηγία, σύμφωνα με την οποία θα επιτρέπεται είσοδος χωρίς την 7ημερη καραντίνα σε μόνιμους κάτοικους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σέγγεν, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Σερβίας και του Ισραήλ, υπό την προϋπόθεση, Στέφανη, να έχουν αρνητικό τεστ με την μέθοδο PCR εντός των τελευταίων 72 ώρων πριν την άφηξή τους στην Ελλάδα ή να έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό 14 ημέρες πριν την άφηξή τους στη χώρα. Στέφανη. Γιώργος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραμένουμε εκτός συνόρων στην Αίγυπτο. Τουλάχιστον 11 νεκροί από νέο εκτροχιασμό τρένου. Είναι το τρίτο δυστύχημα σε ένα μήνα. Τις λεπτομέρειες έχει και πάλι η Χριστιανά Βερεσιέ. Χριστιανά. 11 τουλάχιστον άνθρωποι βρήκαν τον θάνατό τους στο τρίτο κατά σειρά σιροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε μέσα σε ένα μήνα στην Αίγυπτο, αυτή τη φορά στη γραμμή Καΐρου Μανσούρας στο δέλτα του Νείλου, όπως αναφέρει ο Αιγυπτιακός τύπος καταγράφοντας ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας. Από το ίδιο δυστύχημα που προήλθε από εκτροχιασμό 4 βαγονιών, 98 άτομα τραυματίστηκαν, με τους περισσότερους να έχουν υποστεί κατάγματα και να μεταφέρονται στα κοντινά νοσοκομεία της Μπάνχα. Χριστιανά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να επιστρέψουμε στα δικά μας για τον εξυγχρονισμό του κράτους μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Δόκτωρα Ανδρέα Χαϊλή Σιώμαρο, ακαδημαϊκό και σύμβουλο σπουδών και ανάπτυξης. Καλό σας απόγευμα, κύριε Σιώμαρε. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να μας εξηγήσετε τι είναι και πού βασίζεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Μάλιστα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές που υιοθετούν οι επιχειρήσεις για να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν το διαδίκτυο, τα ψηφιακά μέσα και οι νέες τεχνολογίες. Ναι. Και σε ποιους τομείς μπορεί να βοηθήσει ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ναι, για τον εξωτερικό? Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να αξιοποιηθεί σε πολλούς τομείς. Να αναφέρω πρώτα ποιες είναι οι τεχνολογίες για το ψηφιακό, που χρησιμοποιούνται για το ψηφιακό μετασχηματισμό και πού βασίζεται. Είναι σίγουρα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η τεχνολογία cloud, η ανάλυση δεδομένων, το διαδίκτυο των πραγμάτων, η ρομποτική και η τεχνική νοημοσύνη. Αυτές είναι διάφορες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε διάφορες επιχειρήσεις και οργανισμούς για να πετύχει τους στόχους μας. Να αναφέρω ότι για να επιτευχθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχουμε δει ότι έχει γίνει ένας μεγάλος δώρος για το 5G. Λοιπόν, τα υφιστάμενα δίκτυα τέταρτης γενιάς, δηλαδή αυτά που έχουμε τώρα το 4G, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για το ψηφιακό μετασχηματισμό. Και είναι ένας απλός λόγος. Είναι ότι η χωρητικότητα τους, τα δεδομένα, η ταχύτητα που προσφέρουν δεν είναι ικανά να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες των νέων τεχνολογιών αυτών. Εντάξει, άρα πάμε στο 5G, το οποίο προσφέρει 100 φορές περισσότερες ταχύτητες και μετάδοση δεδομένων και μεταφέροντας τεράστια ποσότητα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Άρα χρειάζεται να μετακινηθούμε από τα υφιστάμενα δίκτυα τέταρτης γενεάς στα νέα δίκτυα πέμπτης γενεάς. Μάλιστα. Και έτσι, για να, με απλά λόγια, για να καταλάβει ο κόσμος που μας παρακολουθεί, να δούμε έτσι τους τομείς που μπορεί να βοηθήσει ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Στην υγεία θα μπορούσαμε να πούμε, στη γεωργία, στην παιδεία και με ποιο τρόπο. Ναι. Πριν προχωρήσω σε αυτούς τους τρεις τομείς που θα τους αναλύσω ειδικά, να αναφέρω ότι στο δίκτυο ΔΕΣΥ, το οποίο ονομάζεται The Digital Economy and Society Index, επί συνόλου 28 χώρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
η Κύπρος κατατάσσεται, αυτό είναι για το 2020, στην 24η θέση από τις 28. Στη χρήση τεχνολογιών στην οικονομία. Και η Ελλάδα δυστυχώς είναι σε χειρότερη μοίρα από εμάς και είναι στην 27η θέση από τις 28. Άρα, πραγματικά, αντιλαμβάνεστε πόσο πίσω είμαστε από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ότι έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε, αντιλαμβανόμαστε. Πάρα πολύ δρόμο. Ναι. Μπορεί όλα τα πράγματα εδώ στην Κύπρο και κάποιοι κύριοι να τα ωρεοποιούσουν, αλλά τα δεδομένα, η στατιστικά είναι εκεί και δυστυχώς και σε αυτόν τον τομέα, τον πολύ κρίσιμο τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, είμαστε στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, να αναφέρουμε, να προχωρήσω στο ερώτημα σας, να δούμε πού εφαρμόζεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Εφαρμόζεται, όπως σας είπα, σε πάρα πολλούς τομείς, αλλά θα δούμε αν είναι σήμερα τρεις βασικούς σημαντικούς τομείς, θα έλεγα, που είναι, όπως είπε εσείς, η υγεία, η γεωργία και η παιδεία. Υγεία. Ξεκινούμε με την τηλεϊατρική, δηλαδή οι γιατροί θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και με δυνατότητα λήψης απόφασης σε δευτερόλεπτα, τα οποία είναι κρίσιμα για την ανθρώπινη ζωή. Αυτό, να σας κάνω ένα παράδειγμα, δηλαδή βρίσκεται ο γιατρός στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσία στην Εντατική, γίνεται ένα άξιτε στο δρόμο Λεμεσού Λευκωσίας, τότε εκεί το ασθενοφόρο μπορεί να μεταδώσει δεδομένα, πλάκες, όλα αυτά, αμέσως σε πραγματικό χρόνο, να τα στείλει στο Γενικό Νοσοκομείο και ο επικαθήκοντας γιατρός να πάρει άμεση απόφαση για νοσηλεία και φαρμακευτική αγωγή. Αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μιλούμε για ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή, αν ξεκινήσει ώσπου να πάει στο νοσοκομείο και περάσει μισή μια ώρα, αντιλαμβάνεστε τι πρέπει να γίνει. Όλα αυτά, όπως σας είπα, είναι κάτω από την ομπρέλα της τηλεϊατρικής. Και όπως σας είπα ξανά, χρειάζονται τα δίκτυα πέμπτης γενιάς και μετά, και έκτης και επόμενης, χρειάζομαστε πληροφορία, ένα μεγάλο φάσμα πληροφορίας για να μεταδίδουμε εικόνα, δεδομένα και σε πραγματικό χρόνο. Πρέπει τούτο να το αντιληφθούμε τι σημαίνει μετάδοση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης, μπορούμε οι γιατροί, πέραν αυτού του παραδείγματος που σας είπα, μπορούσαν και με άτομα με χρόνιες παθήσεις. Παραδείγματος τι. Άρα είναι κάποιος στη Λευκωσία, ένας είναι σε ένα απομακρυσμένο χωριό, π.χ. στο Μάμμαρι, Κοκκινοτριμηθά, γέρος 80 χρονών, θα μπορεί ακόμα και εκεί να ονομάζεται εξ αποστάσεως και απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών. Και με αυτόν τον τρόπο ακόμα μπορεί και να παράσχει και φαρμακευτική φροντίδα σε πραγματικό χρόνο και ως επίσης φροντίδα σε άτομα με χρόνιες παθήσεις και γύρανση. Αυτό είναι για το θέμα της υγείας. Δεν ξέρω αν ρωτήσετε κάτι σε αυτό ή να προχωρήσεις. Να προχωρήσετε, ναι. Λοιπόν, πάμε για το... Βλέπουμε τις ψηφιακές, το ψηφιακό μετασχηματισμό σε διάφορους θεωρούς και τώρα βλέπουμε τον τομέα της γεωργίας. Στη γεωργία πώς μπορεί να εφαρμοστεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Είναι με τη μορφή αισθητήρων, χρήση του διαδικτύου των πραγμάτων από το ίντερνετ και την τεχνολογία 5G. Αυτοί οι αισθητήρες είναι sensors, τα sensors που λέμε. Μπορεί παράδειγμα να είναι εναέριοι, π.χ. σε drones ή ακόμα και σε μηχανές. Όλα αυτά παρακολουθούσε την εξέλιξη των φυτιών. Στο έδαφος μπορούμε να βλέπουμε και το πώς εξελίσσονται διάφορες ασθένειες με ενδείξεις για την απόδοση των καλλιεργειών.
Επίσης, χρησιμοποιούνται και τα ρομπότ, η ρομποτική, για που ακόμα μπορεί να διαλέξεις ποια είναι τα όριμα φρούτα και λαχανικά. Σε έτσι σημειώνει ότι φτάσει η επιστήμη και η τεχνολογία σε άλλες που είναι ανεπτυγμένες χώρες, mm-hmm. που ακόμα τα ρομπότ μπορεί να διαλέξει ποιον είναι όριμο και ποιο δεν είναι. Άρα αντιλαμβάνεστε, υπάρχει και χρησιμοποιούμε το χρόνο μας πιο σωστά, μείωση δαπανών. Όλα αυτά, η παραγωγική διαδικασία είναι πιο γρήγορη. Όλα αυτά βοηθά, αντιλαμβάνεστε, στο να έχουμε κέρδος και μια προσδοφορούσα επιχείρηση. Επίσης, ένα άλλο εφαρμογές στην γεωργία είναι με στοχευμένο ψεκασμό. Δηλαδή, μιλούμε, εντάξει, βέβαια, σε άλλες χώρες που υπάρχουν τεράστιες εκτάσεις, χιλιάδες σκάλες που λέμε, μπορείς ακριβώς να δεις που υπάρχει πρόβλημα στη φυτεία. Δηλαδή, μπορεί ένα κομμάτι, μισή σκάλα ή κάτι πιο λίγο που έχει το πρόβλημα και έχει αρρωστήσει, αντί να ψεκάσεις 100 σκάλες, ψεκάνεις μόνο μισή σκάλα. Αυτό είναι στοχευμένος ψεκασμός. Και αντιλαμβάνεστε, μειώνει τα έξοδα και ακόμα και τη ρύπαση του περιβάλλοντος. Με τα ζυζανιοκτώνα και όλα αυτά που χρησιμοποιούνται και σίγουρα είναι καλά για όλους μας και για τους ανθρώπους και για το χώμα. Μάλιστα. Τώρα και πολύ σύντομα να δούμε και για την παιδεία τι θα μπορούσε έτσι να αλλάξει. Για την παιδεία θα πω, παρόλο που υπάρχουν και έχετε δει με την πανδημία, την χρήση της τεχνολογίας και ακόμα και τώρα που μιλάμε, είναι χρήση της τεχνολογίας εξ αποστάσεως. Θα μιλήσω με ένα θέμα έτσι που είναι λίγο για άτομα και φοιτητές με ειδικές ικανότητες, δυσκολίες ή ειδικές ανάγκες. Μια εφαρμογή που έχει ο ψηφιακός μετασχηματισμός και τεχνολογία απέκτησης γενιάς. Παράδειγμα. Υπάρχουν ένας φοιτητής, ένας μαθητής που έχει κάποια προβλήματα και είναι από σπίτι. Τότε, μέσω της ρομποτικής, διευκολύνεται η διαδικασία της μάθησης. Παράδειγμα, επειδή δεν μπορεί να είναι παρόν στην τάξη συνέχεια να ρωτά τον δάσκολο που είναι εκεί ένα ερώτημα, υπάρχουν και τα ρομπότ, τα οποία είναι σαν βοηθή διδασκαλίας. Και είναι προγραμματισμένα, παράδειγμα, ακόμα ένας φοιτητής, ένας μαθητής, να κάνει ερωτήματα σε αυτόν τον ρομπότ. Αυτόν τον ρομπότ, όμως, είναι προγραμματισμένα μέσω φτιάξης της τεχνικής νοημοσύνης, αλλά για να κάνουμε πιο ευθύν τα ρομπότ, όπως σας έχω πει, πρέπει να προχωρήσουμε με μια αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων. Επίσης, ένα ωραίο παράδειγμα που συμβαίνει και ίσως το είδατε κάπου, το είχε παρουσιάσει και πριν λίγων καιρών η ΣΥΤΑ, είναι το θέμα της αυξημένης και της εικονικής πραγματικότητας. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να φέρουμε ακόμα και στην αίθουσα διδασκαλίας τα ζώα, σε ένα μάθημα ιστορίας, γεωγραφίας, δεν μπορεί να τα φέρουμε ακόμα και στην τάξη ή μπορεί ακόμα και να μετακινήσουμε ολόκληρη τάξη στο φεγγάρι. Αυτά. Ναι, φαντάζεται έτσι κάπως ακατόρθωτο αυτό, κύριε Σάμαρε. Είναι ακατόρθωτο, ναι. Έχει γίνει. Ναι. Άλλη φορά μπορώ να ζήσω και κάποια παραδείγματα. Είναι εικονική πραγματικότητα. Ναι. Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Βέβαια, εννοείται. Τώρα, πείτε μου ποιες είναι οι τρεις πρώτες χώρες στον κατάλογο που μας είπατε. Το είχα κάπου, ελπίζω. Δεν το έχω μπροστά. Δεν το δεν πειράζει. Αλλά νομίζω είναι η Ολλανδία, η Γερμανία, Γαλλία, αλλά σας το λέω ότι δεν είμαι, το είδα μόνο τους τελευταίους. Ναι, αυτό που σας ενδιέφερε, τη θέση την δική μας για της Ελλάδας, μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την παρουσία σας στην εκπομπή. Καλό υπόλοιπο, να σας ευχηθούμε, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ επίσης. Διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τίτλους ειδήσεων.
Επιστρέψαμε και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, κυρία Σάκη και κύριοι. Ας δούμε σε τίτλους πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι τώρα. Στο κόκκινο η κατάσταση στα κρατικά νοσηλευτήρια. Σφίγγει ο κλειός γύρω από το σύστημα υγείας. Το σενάριο των χαλαρώσεων εν ώψη του Πάσχα έχει αποκλειστεί. Παράταση και όχι αυστηροποίηση των μέτρων, δηλώνει ο Υπουργός Υγείας σας. Το αυριανό έκτακτο Υπουργικό για ανακοινώσεις. Άνοιξε το πρωί πύλη εμβολιασμού για ηλικίες 51-52 με 16.000 διαθέσιμα εμβόλια. Μέσα σε μία ώρα κλείστηκαν 8.100 ραντεβού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφάλισε επιπλέον 100 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της Pfizer. Νέα κατηγοριοποίηση των χωρών, επηρεάζονται 5 χώρες. Ανοίγει τα αεροδρόμια της η Ελλάδα, χωρίς καραντίνα είσοδος για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες 5 χώρες. Ολοκληρώθηκε το έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο. Εγκρίθηκε η δυνατότητα όπως ένα κόμμα χρησιμοποιήσει το όνομα που είχε κατέλθει στις βουλευτικές του 2016. Αποφασίστηκε επίσης να εμβολιαστεί όλο το προσωπικό που θα εργαστεί για τη διεξαγωγή των εκλογών. Τέλος στη συνεργασία ανασεολόγου με κυνηγούς. Ελπίζει σε ψήφιση νομοσχεδίου κρατικών εγγυήσεων ο Υπουργός Οικονομικών. Σύγκρουση με Νικόλα Παπαδόπουλο ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών. Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το πρωί στο Κοροπή όταν 76χρονος άνδρας πυροβόλησε με καραμπίνα και σκότωσε τον 48χρονο γιο του. Εδώ η εκπομπή μας ολοκληρώνεται. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 και 4 με τη Χριστιάνα Βερεσιέ. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή. Επόμενο τηλεοπτικό μας ραντεβού αύριο, Τρίτη, στη 1. Κυρίες και κύριοι, καλό υπόλοιπο με προσοχή και ασφάλεια.